Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο, καλησπέρα στην Θεσσαλονίκη. Ράδιο Μαρμίτα, λίγο νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα, δηλαδή στις 8 βγαίνουμε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και Δευτέρα και Παρασκευή στις 10. Φυσικά για τις επόμενες 2,5 ώρες θα είμαστε εδώ παρέα σας, θέλω να πιστεύω καλή παρέα. Σήμερα η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα έχει κίτρινο μαύρο και μόνο φόντο. Ο Τάσος ο Τρέγιας λείπει, όπως καλά ξέρετε, τις τελευταίες Πέμπτες λόγω της αποκατάστασης της οδοντοστοιχίας του. Που φοβερός, πώς τα λέω έτσι. Δίπλα μου έχω στο μικρόφωνο τον Νίκο τον ηγεσία, γνωστό νομίζω σε όλο το κίτρινο μαύρο ακροατήριο και όχι μόνο, έτσι. Δεν νομίζω σε ξέρουν μόνο οι Αριανοί. Νομίζω σε όλη τη Θεσσαλονίκη είσαι γνωστό όνομα. Ηγεσία, ο οποίο έβγαλε ποιο. Ο Θανάσης Δημόπουλος. Ο Δημόπουλος. Ναι. Στον 103 ήταν τότε. 103. Γιατί έλεγε στο τέλος και έλεγε «Νάτος ο ηγεσίας». Έτσι. Ναι. Τις ακούγαμε φυσικά. Καλησπέρα Ζάχο. Λοιπόν, για τις επόμενες 2,5 ώρες, λιγότερο από 2,5 ώρες, θα τα πούμε εδώ για τον Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και οτιδήποτε άλλο. Έτσι, Νίκο. Ασφαλώς. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και νομίζω ότι σε στούντιο ραδιοφωνικό, άλλη μια φορά έχει βρεθεί. Έτσι, κάνω λάθος. Άλλη μια φορά στο Μπουγκατσίνιο. Στο Μπουγκατσίνιο. Ναι. Είναι η δεύτερη δηλαδή. Είστε οι λατρείες, ρε φίλε. Δεν μπορώ να σας αρνηθώ. Όχι μόνο εγώ, ο καθένας. Λοιπόν, να σε καλά, Νίκο. Είστε από τα ΤΟΤΕΜ, τα ραδιοφωνικά. ΤΟΤΕΜ. ΤΟΤΕΜ, ραδιοφωνικά. Εσείς και ο Περικλής ο Δράιος του Άρεως. Καλά, ο Πέρι. Καλά, εκείνος είναι. Δεν μπορούμε να μπούμε σε σύγκριση με τον Πέρι. Έχει πολύ μεγαλύτερη διαδρομή, αρχηγός κερκίδας του Άρη, εντάξει. Είναι και δημοσιογράφος ο Πέρι, εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, μην το ξεχνάμε αυτό. Παραγωγή, τώρα θα έλεγα κάτι για παραγωγή, περισσότερο ροδακίνων παρά ραδιοφώνου. Λοιπόν, Νικολή, δεν θα διαβάσω, μετά τις 8 θα διαβάσουμε τους υποστηρικτές, τον υποστηρικτή δηλαδή το Πορκίτο. Έτσι κι αλλιώς αυτή η ώρα είναι η ώρα για μπλε του κυρίου Ματζιούκη. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω, Νίκο. Έτσι, καταρχήν από ό,τι έκανε στράψη στο Facebook, έτσι. Αλλά από αυτούς που έχω φέρει και μπουγάτσα έφαγες στα likes, είναι μια μονάδα, είναι μια μονάδα μέτρησης. Είναι μια μονάδα μέτρησης. Έφαγα ένα βομβαρδισμό, θα έλεγα. Ναι. Εγώ βλέπω τα likes. Είσαι νούμερο ένα από αυτούς που έφερα στα likes. Η αλήθεια είναι ότι δεν συστήθηκα στα social media ως ηγεσίας. Σωστά. Δεν βγήκα έτσι. Ναι. Πόσο έχω, 4-5 χρόνια το Facebook. Μόνο τόσο το έχει στο Facebook. Δεν θυμάμαι, λίγα το. Λίγα. Ναι. Σε αυτά ξέρεις, η μνήμη μας είναι. Μπορεί να κάνεις λάθος. Μόνο 4-5 χρόνια δεν νομίζω, παραπάνω πρέπει. Κάτσε, πόσο έχουμε τώρα, 19. 19. Από το 15. Ναι. Ναι. 14. Αυτό ακριβώς που είπες, δύο πράγματα τώρα. Δίνεις assist για δύο θεματάκια. Ένα που είπες για το που δεν είχε συστηθεί σαν ηγεσίας στο διαδίκτυο. Εδώ ακριβώς θα πάρω ένα σχόλιο του φίλου του Γρηγόρη, κάτσε να το βρω, που λέει «Ζάχο, τον απομυθοποίησε στον ηγεσία. Δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν έτσι ότι τον άκουγα στο ραδιόφωνο». Δεν εννοεί ότι είσαι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν ακούς μία φωνή, αυτό είναι και η μαγεία του ραδιοφώνου. Πλάθεις τον άλλον, έτσι. Ναι. Τον πλάθεις στο δικό σου μυαλό. Φυσικά ο καθένας διαφορετικό. Κοίταξε το ράδιο. Φίλε, αυτή είναι η μαγεία. Είναι η μαγεία του ραδιού. Ακούς το ραδιοφώνο αυτό. Ακούς μια φωνή και πλάθεις. Ναι. Τον πλάθεις τον άλλο. Άλλο η εικόνα, άλλο η φωνή. Σωστά. Και από κάτω φυσικά ο Γρηγόρης είναι και γνωστός. Ο αδερφός θα ήθελα όμως να πάρει ένα τηλέφωνο. Ο Γρηγόρης. Ναι, ναι, είναι αδερφός. Ο Γρηγόρης, τον ξέρεις? Όχι, δεν τον ξέρω. Ναι, ο Γρηγόρης, ο Λιμπ, προφανώς είναι το αρχικό από το επίθετό του. Είναι πολλά χρόνια και οι απόψεις του, όχι επειδή ταυτίζονται, συχνά πυκνά γράφει πάνω στα δικά μου κείμενα, στα δικά μου σχόλια. Και έχουμε έτσι επικοδομητική νομίζω ανταλλαγή απόψεων με τον Γρηγόρη. Μακάρι, άμα θέλει να πάρει τηλέφωνο, σε λίγο θα ανοίξουμε τις γραμμές. Έχουμε να πούμε κάποια πράγματα. Θα χαρώ πολύ να τον ακούσω. Ναι, και εγώ θα χαρώ, αλλά δύσκολα. Όχι λέω, μόνο αυτό. Δύσκολα. Ο καθένας που μπορεί, έτσι. Δύσκολα. Yeah. Εκτός αν έχει πάρει και δεν έχει πει ότι είμαι ο τάδε ο Γρηγόρης, μπορεί να έχει πάρει. Λοιπόν, ο Μπουγάτσας έγραψε, και όλοι οι φίλοι γνωστοί, δηλαδή έχει κάνει θράψη. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι έφαγα και ένα βομβαρδισμό ετοιμάτων φιλίας. Σοβαρά. Βομβαρδισμό. Εντάξει, είσαι με το prime time. Είσαι καλά, με το prime αυτό time. Είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε εμείς είμαστε κουκίδες. Κουκίδες μπροστά στα μεγέθη. Ναι. Μπουγατσίνιο. Σιγά μην είσαι και ο κουκίν. Πάει και ο κουκίν. Τι να βλακεία είπα. Ο κουκίν δεν είναι πλέον. Πάει ο Φλόρες. Λοιπόν,
Έχουμε 10 λεπτάκια στη διάθεσή μας μέχρι να μπει η κανονική εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε? Είπα εγώ χθες εδώ με τον Τάσο ότι ήθελα να μιλήσω για μπάσκετ, γιατί σε είδα πριν ξεκινήσουμε, τα σχόλια σου τα περισσότερα και αυτά που έβλεπες στο διαδίκτυο ήταν για τον μπάσκετ, εκτός αν κάνω λάθος. Είπα εγώ ότι μπάσκετ, θέλω... ναι. Είπα ότι θέλω τη Δευτέρα κάποια πράγματα να πω. Σε επόμενο, σε εισαγωγικά ή όχι, το match που έχουμε το Σάββατο. Κοίταξε, δεδομένη χρονική στιγμή, ναι, για να μην κάνουμε πολλές αναλύσεις, ναι, αυτό που θα πρέπει να γίνει και στα δύο τμήματα του συλλόγου, ναι, θα πρέπει να τα στηρίξουμε με όλες μας, με όλες μας τις δυνάμεις. Νομίζω να έχει κανείς παράπονο από τη στήριξη και από τη Όχι, στήριξη με την έννοια όχι... Παρουσίας τι? Μόνο παρουσίας και φωνής. Λοιπόν. Να πάρουμε τα παιχνίδια που θέλουμε και κατόπιν έχει να πούμε Ωραία. Αρκετά. Εγώ για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, πάμε πρώτα στο ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένα παράπονο από την προσέλευση του κόσμου του Άρη φέτος. Βέβαια μπορούσε να ήταν και καλύτερη. Όποιος εκδηλώσει παράπονο θα πέσει φωτιά, ναι, και θα τον κάψει. Ναι, δηλαδή με 10.000, με 10.000 μέσο όρο, τουλάχιστον βλέπω τα εισιτήρια κάπου εκεί είναι. Τρίτη στα εισιτήρια. Ο λαός του Άρη τρίτος. Ναι, εντάξει. Αυτό απλά δεν... πράγματα. Ναι, αυτό λέει και πολλά, δεν λέει και πάρα πολλά. Λέει πολλά και... λέει, φίλε. Ναι, μπορούσα να ήμασταν τρίτη και να έχουμε 1.000 εισιτήρια. 4 μέσω. Χρόνια είσαι εκτός, ναι, παρασκηνίου. Αυτό είναι μια παράμετρο. Παρασκηνίου. Όχι, παρασκηνίου είμαστε 50 χρόνια εκτός παρασκηνίου. Εγώ δεν θυμάμαι τον Άρη εντός παρασκηνίου. Αν μου θυμίσει μια φορά που ήταν εντός παρασκηνίου Άρης, να το πω. Δεν ξέρω, εγώ δεν θυμάμαι. Δυστυχώς όχι. Ναι. Άρα προσκυνείο εννοείς. Αλφα εθνικής τουλάχιστον. Ναι, αυτό εννοείς. Λοιπόν, και στο μπάσκετ δεν νομίζω και από εκεί να υπάρχει παράπονο. Ειδικά μέχρι πριν κάποιες αγωνιστικές, σε κάποια μάτς ψιλοαδιάφορα μπορώ να πω, άσχετα αν κάναμε συνεχόμενες ήττες και τώρα λίγο, έστω λίγο, κεγόμαστε. Το Παλέντεσπορ ήταν γεμάτο. Στα περισσότερα μάτς, μάλιστα με σχόλια εγκομιαστικά και από ανθρώπους στη τηλεόραση που μετέδιδαν τα παιχνίδια, που δεν μπορούν να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν, όλοι αυτό το λένε και κανείς δεν υπάρχει λύση, Νίκο, θέλω να ακούσω την άποψή σου, πώς είναι δυνατόν αυτή η ομάδα με αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί όχι να βρει Γιαννακόπουλο, όχι να βρει Αγγελόπουλο, αλλά μία και δύο σκάλες κάτω από αυτούς. Πώς γίνεται, έχεις μία εξήγηση, μιλάω για τον μπασκετικό Άρη, δεν μιλάω για τον ποδοσφαιρικό, είναι μεγάλα και τα δύο τμήματα. Στο μπάσκετ είναι τεράστιο το μέγεθος σου, άρεσε. Στην καλαθόσφαιρα. Πώς είναι? Στην καλαθόσφαιρα. Ωραία, φίλε, ανεβήκαμε level. Ο Άρης είναι το γωνιακότερο μαγαζί της Ελλάδος. Ναι. Έτσι. Αυτό δείχνουν... δηλαδή είναι μία ομάδα, μία χώρα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει, κατόπιν. Βασικά ήταν πρώτο ο Παναθηναϊκός, πήραμε τα σκύπτρα του. Σωστά. Και αναγκάσαμε όμως, πήραμε τα σκύπτρα του, δεν είναι ότι τα πήραμε και σηκώναμε πρωταθλήματα, είναι ότι αναγκάσαμε όλη την Ελλάδα, όλους τους οπαδούς όλων των ομάδων να κάθονται και να βλέπουν Άρη. Αυτό που λες είναι σημαντικό, γιατί συνήθως ο πρώτος γενικά, και όταν δεν έχει και καλή, έτσι, πώς να το πω τώρα, παιδεία, ας πούμε, και η οπαδή του, και γενικά όταν βγάζει μια έτσι μεγαλομανία και μια έπαρση, συνήθως δεν είναι στους ουδέτερους, δεν είναι αρεστός. Αυτό που έχει κατορθώσει ο Άρης, τουλάχιστον μιλάμε για τον Αυτοκράτορα πριν 30 χρόνια, να τα λέμε αυτά. Το έκανε χωρίς οργάνωση, έτσι. Αυτό ήρθε από μόνο του, έτσι, αυθόρμητα. Αυθόρμητα όλος ο λαός της Ελλάδος, ναι, πλην κάποιον, ας πούμε, εντάξει, δεν υπάρχει. Εντάξει, το απόλυτο δεν μπορεί να πει, ναι, ούτε ο Πινοσέτ. Εντάξει, δεν ήταν 100%, έτσι. Ο Πινοσέτ, αλλά από το 90% και πάνω, παρακολουθούσε Άρη γιατί του προσέφερε μια χαρά που τούλιπε στον αθλητισμό από όλα τα αθλήματα. Όχι μόνο, Νίκο, παρακολουθούσε και υποστήριζε το να παρακολουθείς, και εγώ παρακολουθώ, θέλω τον πάω και θέλω να χάσω. Δεν χάσει. Άλλο παρακολουθώ. Γιατί μέχρι τότε, και υποστήριζε. Ήθελε να κερδίσει, κατάλαβες. Αυτό είναι. Γιατί μέχρι τότε σε όλα τα αθλήματα. Δηλαδή, όταν λέμε τότε, πριν το 79-80, έτσι, κάπου, ναι, εκεί που πήραμε το ναι, δεύτερο πρωτάθλημα, τέλος πάντων, στα δεύτερο, χρόνια μας. Ναι, το δεύτερο. Πολλοί νομίζουν ότι είναι το πρώτο. Σε το όλα δεύτερο τα αθλήματα, βγαίναμε, όπου και να πηγαίναμε στην Ευρώπη, βγαίναμε 8η και λέγαμε, ω, βγήκαμε 8η, τι, ναι, κάναμε, τι αυτό, τι εκείνο. Ξαφνικά ήρθε μια ομάδα από το πουθενά, με εκείνους τους παίχτες, με εκείνους τους κολοσσούς, ναι, και ανάγκασε τον κόσμο όλου τη Ελλάδο να νιώθει περήφανο. Ωραία. Περήφανο. Νίκο, καλή είναι η παραδοσιολογία μέχρι ένα, ναι, σημείο. Ναι, ναι, η, ναι, ερώτηση, ναι, μου δεν μου την απάντησε ακόμη.
Η ερώτησή μου ήταν, ποια νομίζεις εσύ είναι η αιτία, το αίτιο, ο λόγος, όπως θέλεις πες το, ο οποίος σε αυτό το τεράστιο πόλι το λένε και η διεισδυτικότητα που έχει ο μπασκετικός Άρης ανά την επικράτη ακόμη και τώρα λόγω της αυτοκρατορίας και είναι τεράστια, πώς αυτός ο σύλλογος δεν μπορεί να βρει, όχι Αγγελόπουλο σε ρώτησα, όχι Γιαννακόπουλο, μία, δύο, αν θες και τρεις σκάλες κάτω από αυτούς τους δύο τεράστιους επένδυτες, θα πω μεγάλο. Ίσως, ποιος είναι ο λόγος για τη δική σου λογική. Ίσως το μπάσκετ, ναι, δεν έχει τα λεφτά που έχει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ναι, από τότε που ανέλαβε ο Μπερτομέο και όλοι αυτοί και, ναι, την έχουν κάνει και το έχουν κάνει το μπάσκετ μία κλίκα. Ναι. Δηλαδή, για να χώσεις, να σου το πω έτσι λαϊκά, ναι, για να χώσεις λεφτά στο μπάσκετ, ναι, θα πρέπει. Ή να έχει τρέλα, ναι, ή για κάποιους άλλους σκοπούς που, εντάξει, επειδή είμαστε στον αέρα δεν μπορούμε να τα πούμε. Ναι. Έτσι. Πλούσιο χόμπι. Ένα πλούσιο χόμπι. Ναι. Και λέω πώς. Εγώ δεν λέω να βάζουν 10 εκατομμύρια, 15, 12, 8, 7, δεν ξέρω πόσο βάζουν αυτοί. Ίσως η παρελθοντολογία που κάνουμε, ναι, μας γυρίζει στο να. Αυτό είναι ένας λόγος. Εγώ το πιστεύω αυτό. Χαϊδεύουμε τα αυτάκια μας. Έτσι. Αυτός και να λέμε, ό, είμαι αυτοκράτερας, ό, εγώ έκανα. Και σταματάμε εκεί. Είναι κάτι σαν, να σου φέρω, ναι, έτσι παράδειγμα, κάτι με την Ελλάδα και την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή λέμε για την αρχαία Ελλάδα και άμα κοιτάξουμε τι κάνουν οι νεοέλληνες, λες τι σχέση, ναι, έχει η νέα Ελλάδα με την αρχαία. Ωραίος ο παραλληλισμός σου, πραγματικά, ήταν εύστοχος, τουλάχιστον για τη δική μου λογική. Αλλά επαναλαμβάνω, εγώ πιστεύω, όπως και στο ποδοσφαίρο, αλλά στο μπάσκετ ακόμη μεγαλύτερο, πιστεύω ότι πρόκειται να είναι δικό μας φάλμα. Άμα θέλεις τη δική μου άποψη. Επαναλαμβάνω, ναι, έχουμε, ναι, ναι. Επαναλαμβάνω, δεν ψάχνουμε, φίλε. Δεν ψάχνουμε. Αυτό ακριβώς. Δεν ψάχνουμε. Πιστεύω ότι, δεν ξέρω σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό από το ποδόσφαιρο, πιστεύω στο μπάσκετ ακόμη και τώρα δηλαδή. Αυτό ήταν ένα από τα ερωτήματά μου και πριν λίγο καιρό στον κύριο Γουλιέλμο. Λέω ότι. Γιατί θα διαβάσουμε και. Ήταν στη Sport Expo τώρα και έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Παπαδόπουλο και στον Χρήστο Τσαλτίδη. Πιστεύω ότι. Ακόμη και τώρα δεν ψάχνουμε. Δηλαδή, ήταν η ερώτησή μου, κύριε Γουλιέλμο, τα κάνεις, ας πούμε, λέει, γιατί είπε ότι κάνω αυτά τα πράγματα και. Ταυτόχρονα με αυτό, ψάχνεις έστω έναν Αγγελόπουλο της ΑΕΚ να βρούμε. Δεν είπα Αγγελόπουλο του Ολυμπιακού ή Γιαννακόπουλο. Έναν τέτοιον άνθρωπο, ψάχνεις. Ένας ο οποίος να έχει λεφτά, ρε φίλε. Ναι. Να έχει λεφτά. Το λάμδα αυτό. Μπικικίνια. Είναι... Πώς? Μπικικίνια. Να μην πω τίποτα. Μπικικίνια. Μαρούλια. Μαρούλια. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Μόνο με το λαό, δεν γίνεται. Το διάβασα τώρα προηγουμένως και με γύρισαν τα μυαλά. Ναι. Ο λαός θα πάρει. Εντάξει, το ξέρουμε ότι ο λαός θα πάρει το μάτς. Το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, εσύ τι κάνεις. Για να πάμε, γιατί ανάβει έτσι τέτοια. Σου επαναλαμβάνω, ήθελα μερικά να τα πω Δευτέρα. Δυστυχώς θα τα πούμε σήμερα, τουλάχιστον τα περισσότερα. Και πάμε στη συνέντευξη του κυρίου Γουλιέλμου. Το Σάββατο το γήπεδο πρέπει να βουλιάξει από κόσμο. Μίλησε στο Χρήστο Τσαλτίδη, βλέπω και τη φωτογραφία εδώ από τη Sport Expo, από το περίπτερο του Libero Media Group. Δίπλα βλέπω και το All About Aris. Φωτογραφία ο Χρήστο Τσαλτίδη, βλέπω με τον κύριο Γουλιέλμο. Του βλέπει εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, καταρχά να σα πω. Χρήστο Αδυνάτζη, συγγνώμη για την. Χρήστο, νομίζω κοντά στα 30 κιλά έχει χάσει. Έχει χάσει. Πρέπει να χάσει κι άλλα. Πρέπει να χάσει κι άλλα. Άλλο, ναι. Είναι, και είναι σε καλό επίπεδο, πρέπει να πέσει κι άλλο. Δεύτερος γαμπρός θα γίνει, ξανά θα πάτε. Δεν έχει τέσσερα παιδιά, έχει τι δεύτερος γαμπρός. Εντάξει, και με αυτό τώρα μην. εντάξει, μην κάνεις από πράγματα. Εντάξει. Αέρα, και τον κάνω και δεν βγει από το σπίτι κάμινα. Μήνα. Λοιπόν, καταρχάς. Γιατί γελάς. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω, λέει στο Χρήστο Δότσαλτη. Τη φετινή χρονιά δεν ήταν όπως τη θέλαμε. Όλα τα αρνητικά μου χρεώνονται. Οι θέσεις ευθύνης αυτά έχουν, ο καθένας πρέπει να. Κουβαλήσει το σταυρό του. Όλοι θα θέλαμε να είχαμε μια διαφορετική πορεία, αλλά τα προβλήματα ήταν χιλιάδες. Ανέφερε αρχικά ο μεγαλομέτωχος Sky. Λοιπόν, το σχόλιο μου και μετά το δικό σου, στο πρώτο αυτό που είπε. Φυσικά τα αρνητικά θα σου χρεώνονται, όπως και τα θετικά, κύριε Γουλιέλμο. Δηλαδή, θα σου χρεώνουμε μόνο τα θετικά και τα αρνητικά φταίει ο άλλος. Εγώ τότε φταίω. Εντάξει, προφανώς φταίω εγώ για τα αρνητικά, εσύ παίρνει μόνο τα εύσημα. Παρουσίασε μας τα θετικά, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και θετικά. Ο λαός του Άρη δεν είναι, νομίζω, αχάριστος, έτσι, Νίκο. 100%. Θα σου πιστωθούν και τα θετικά, αλλά δεν γίνεται να μην σου πιστωθούν και τα αρνητικά. Απλά τα αρνητικά είναι κάτι που τα βλέπουμε άμεσα. Καταρχάς, καμιά ερώτηση. Ναι. Ο Γουλιέλμος, ναι, τι είναι στον Άρη?
Πρόεδρος. Μεγαλομέτοχος. Πρόεδρος, ξέρω, όχι, μεγαλομέτοχος. Μεγαλομέτοχος. Ναι. Τι, δηλαδή, πώς τις πήρε. Πήρε τις συμμετοχές. Μεταβιβάστηκαν, βέβαια. Πώς τις πήρε. Το ξέρω, το αντίτιμο. Αγόρασε. Ναι. Αγόρασε, δηλαδή, τις συμμετοχές. Και πόσα λεφτά. Δεν θυμάμαι το αντίτιμο. Πόσα λεφτά. Δεν θυμάμαι το. Ένα ευρώ. Δεν θυμάμαι το αντίτιμο. Μπορεί και να του τριχάρισε. Δεν θυμάμαι. Αυτά είναι. Πρόσεξε τώρα, κάνει ερώτηση σε παραγωγό Παύλα Klein Mind τίποτα. Που αυτά είναι δημοσιογραφικές ερωτήσεις. Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτά. Αν το θυμόμουν, θυμάμαι όμως ότι έγινε κανονικά μεταβίβαση μετοχών της ΚΑΕΑΡΙΣ. Και είπε ο κύριος Γουλιέλμος τότε ότι μην ψάχνετε για κανέναν από πίσω μου, είμαι μόνο εγώ. Αυτό το θυμάμαι κανονικότατα. Καταρχάς, από ό,τι ξέρω, ο ναι. Άρης, η ΚΑΕ έχει κάποια χρέη. Βέβαια έχει χρέη. Μπράβο. Και αρκετά χρέη. Και γιατί τα αγόρασε και γιατί μπήκε μπροστά. Για να σώσει τον Άρη, είναι Αριανός. Να σώσει τον Άρη. Έτσι είπε. Α, γι' αυτό δηλαδή. Γι' αυτό μπήκε. Έτσι είπε τώρα, τι να σου πω, ρε φίλε. Φιλέ, δεν ξέρω να διαβάζω. Λοιπόν, για να μην το κουράζουμε. Δεν ξέρω να διαβάζω. Άκου, Ζάχο μου. Ναι. Για να μην το κουράζουμε. Ναι. Σώζουμε τον Άρη ναι. Το Σαββάτο και το άλλο Σαββάτο, πότε θα είναι το ματς. Έτσι. Ναι, να πούμε κράτα τη σκέψη, να πούμε κράτα την, γιατί θέλω σε βλέπω τέτοιο. Να πούμε εδώ ότι δεν κερδίζουμε και σωνόμαστε, πρόσεξε, μαθηματικά, εκτός αν κερδίσουμε πάνω από τη διαφορά που χάσαμε στο πρώτο μάτσο που ήταν μεγάλη κιόλας. Στην Κιμή. Αν θυμάστε, ναι, στην Κιμή ναι. Είναι το παιχνίδι που κερδίζαμε, πρόσεξε, 14 ναι. Λεπτά πριν λήξει το μάτσο, κερδίζαμε με 17 πόντους και χάσαμε με 18 πόντους. Κοίταξε, από ό,τι μου είπαν κάτι, μου τα ανέλησαν κάτι φίλοι. Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Το. Θέλει και κύμα, θέλει και ερέθυμνο. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Όχι. Ένα. Θα σου δώσω το τέτοιο. Δώσε. Αν κερδίσουμε την Κύμη, να σου πω το σενάριο τώρα στο. Αν κερδίσουμε την Κύμη με 19 πόντους, τέλειωσε. Σωθήκαμε. Μάλιστα. Και δύο ήττες να κάνουμε. Αν κάνουμε απλή νίκη, έστω και ένα πόντο ή μέχρι 17, γιατί θυμάμαι 18, ναι. Πρέπει να μην κάνουν αυτοί 3 στα 3 οι άλλοι. Που είναι δύσκολο να κάνουν ως αδύνατο, αλλά εντάξει, σου λέμε. Μαθηματικά δεν θα ισωθεί αν κερδίσει και με 17. Yeah. Ουσιαστικά θα ισωθεί. Μαθηματικά δεν θα ισωθεί. Εντάξει, για να τα λέμε όλα. Και βλέπουμε εδώ το πρώτο παράπονο του μεγαλομετόχου του Άρη, του κ. Γουλιέλμου. Λέει: όλα τα νικά μου χρονώνεται. Λογικό είναι. Και λέει επίσης ότι υπήρχαν χιλιάδες προβλήματα. Αυτά όταν δεν νομίζω, όταν έπαιρνε στην ομάδα, κ. Γουλιέλμου, να νόμιζε ότι έρχεσαι σε μια ομάδα η οποία δεν έχει προβλήματα. Φυσικά τα 10 προβλήματα που φαίνονταν. Σίγουρα θα ήταν 12. Θα υπήρχαν και άλλα 2-3 που δεν φαίνονταν, έτσι. Για να είμαστε έτσι ακριβείς. Λοιπόν, Χρήστο, θα πάμε στο διάλειμμα για να πούμε κανονικά ράδιο Μαρμίτα ή συνεχίζουμε. Πώς πηγαίνει. Λοιπόν, 8 βλέπω. Θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμα τότε. Θα συνεχίσουμε με αυτό. Κράτησε το, γιατί σε είδα on fire. Σε είδα on fire. Κράτησε το. Ή πες το και τώρα. Δεν υπάρχει. Κοίταξε να σου πω. Να μην το αναλύσουμε και πολύ. Ναι, άσε να πάρουμε τα μάτς. Άσε να τελειώνει η δουλειά. Ναι. Να τελειώνει, να πει το γκολ που λέμε. Ναι. Να κουνηθεί το διχτάκι, να πει το γκολ. Και μετά έχουμε πολλά να πούμε. Ναι. Αυτό το παραμυθάκι ότι θα κάνουμε του χρόνου και θα. Φίλε, δεν γίνεται. Ναι. Αυτά δεν πραγματικά είναι αυτά που ήθελα τελευταία να πω. Τελευταία χρονιά, ειλικρινά στο λέω, τελευταία αυτά, χρονιά. Είναι η αυτά, ξεφτύλα του αυτοκράτορα πρέπει να σταματήσει. Η ξεφτύλα. Είναι αυτά. Μιλάμε για ξεφτύλα. Ωραία. Εγώ χθες το είπα, απλά σε είδα πολύ φουριόζο σήμερα και είπα αν ήθελες να πούμε, θα το αφήσουμε για τη Δευτέρα τότε. Άστο. Απλά θα πούμε ένα-δύο πραγματάκια. Ας καλύψουμε πληγές τώρα και δεν κάνει. Όχι, ό,τι βλέπουμε σφυρίζουμε. Εντάξει, θα το αφήσουμε για τη Δευτέρα. Προέχει η νίκη της ομάδας. Γιατί πάνω απ' όλα το συμφέρον του Άριος. Καλά, φυσικά. Πάνω απ' όλα. Ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε κανείς. Κανείς δεν μα το κανείς. Συζητάμε. Εγώ χθες θέλω να πω κάποια πράγματα. Τα άφησα για τη Δευτέρα. Σε είδα εδώ πέρα γιατί σκάλιζες, έκανες και έλεγες πριν να ανοίξουμε τα μικρόφωνα για τον μπάσκετ. Και είπα να πούμε τουλάχιστον αυτό τον πρόλογο. Τα επόμενα θα τα πούμε. Έτσι, τα επόμενα θα τα πούμε τη Δευτέρα γιατί όντως υπάρχει σημαντικό ματς. Άστο να πάμε με ωραίο κλίμα, δυνατό κλίμα. Ναι. Όπως ξέρει ο λαός του Άρη μέσα στο Αλεξάνδριο, να βγει και αυτό το αριανό φαντασματάκι εκεί μέσα, να έρθουν εκεί τις κύμες, να κοιτάνε προς τα πάνω, προς το ταβάνι ναι. Και να λένε, όχ, 19-49 θα φάτε στο κεφάλι και όπως ήρθατε έτσι τον μπούλο. Ωραία. Άιντε. Για να κλείσουμε με αυτό το σχόλιο που θα κάνω, καλό είναι το φαντασματάκι, αλλά το φαντασματάκι δεν παίζει μπάσκετ. Για φέτος. Δεν παίζει μπάσκετ. Και αυτό που λέει ο κύριος, για κλείσω με αυτό, ότι ο κόσμος θα πάρει, πού το είδα, κάπου το είδα, ναι. Ο κόσμος θα πάρει το παιχνίδι, είναι σαν να λέει ότι η ομάδα δεν μπορεί να το πάρει και θα το πάρει ο κόσμος. Θα μου πεις, αυτό δεν το ξέρεις, δεν βλέπεις την ομάδα. Εντάξει, το βλέπω, αλλά δεν μπορεί να το λέει αυτό ο πρόεδρος, έτσι. Ο κόσμος θα πάρει το παιχνίδι, είναι σαν να λες ότι η ομάδα δυσκολεύεται να πάρει το παιχνίδι. Δηλαδή, αν λέμε ρε παιδί μου, δεν πατήσει κανένα στο γήπεδο, λέμε. Που δεν θα γίνει αυτό. Τι θα γίνει, θα πρέπει να χάσει η ομάδα δηλαδή. Θα χάσει η ομάδα τότε. Δηλαδή αν οι 500 άτομα θα χάσουμε. Αδερφέ Ντρουλίνκ, ναι. Ο Άρης είναι ο λαός του. Καλά, αυτό δεδομένο. Λέω σαν τίποτα, δήλωση ο για λαός, ο Άριος είναι ο Άρης.
Δεδομένο. Εύχομαι κάποια στιγμή οι ομάδες να γίνουν μεγαλύτερες από το λαό. Δυστυχώς το μόνο αυτό μεγάλο. Θέλω. Το όνειρό μου αυτό. Ναι, αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Το μεγάλο. Το μόνο μεγάλο δεδομένο στον Άρη είναι ο λαός του και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο και θα βάλουμε και τον κόσμο στην παρέα μας. Δεν είπα Χρήστος Κιώσης στην ηχοληψία. Την κοπανάει βέβαια στις 8. Αναλαμβάνει ο Γιάννης, ο φίλος μας. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Βρισκόμαστε. Νίκος Ηγεσίας και Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα, ράδιο Μαρμίτα, κυτρινόμαυρη βερσιόν σήμερα. Και πάμε στον βασικό υποστηρικτή της εκπομπής ράδιο Μαρμίτα, που δεν είναι άλλος από το ψητοπολείο Πορκίτο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις έχει το Πορκίτο, κύριε. Πού είναι αυτό το Πορκίτο, κάπου εδώ θα πάνω. Σου πω, θα σου κάπου πω εδώ τώρα. Προς τα πάνω. Εδώ κοντά είναι. Δικητηρίο. Θα σου πω τώρα. Δικητηρίο στην Ανηφορίτσα που φάτσα κάρτα βλέπει. Εδώ δικητηρίο. Ήταν παλιά γειτονιά μου. Ναι, έτσι εδώ περίμενε. Ναι, ήταν παλιά γειτονιά μου και έμεινα παλιά σαν φοιτητής απέναντι στο διοικητήριο και μετά δούλευα και κάπου εδώ κοντά σου. Είναι, είσαι εδώ από τα μέρη. Ναι, είμαι Βαρδαρίσιος. Άκου Βαρδαρίσιε. Ψητοπολείο, είπαμε το Πορκίτο. Παραδοσιακές γεύσεις, αυθεντικές, με ντόπια κρατικά και χειροποίητες ζεστινιές να σας τρέχουν τα σάλια. Καλά, σε να σου τρέχουν τα σάλια έτσι κι αλλιώς. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες. Κλάψουμε με πολλές επιλογές για ενός τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Έχουμε και νηστίσιμο μενού, κύριε Ηγεσία, το Πορκίτο. Ποιο είναι αυτό? Φαλάφελ, μπιφτέκι λαχανικών, μανιτάρια σιχάρα και καλαμαράκια που μπορείτε να τα συνδυάσετε όπως επιθυμείτε σε αράβικη πίτα, κυπριακή, κανονική και φυσικά πάντα σε χορταστικές τεράστιες μερίδες. Καραόλη και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, είναι η διεύθυνση. Ανεβαίνοντας, μια που το ζήτησες, ανεβαίνοντας την ανηφορίτσα της Καραόλη και Δημητρίου, που έχουμε φάτσα κάρτα το Μακεδονία Στράκη. Άμα γυρίσεις κανένα χέρι. Πλακάκι από κάτω, θα γράφει. Τι θα γράφει? Ηγεσίας. Ηγεσίας. Θα περπατήσει. Και το delivery. Στο 23-15-25-55, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο, 23-15-25-55. Κατεβάζετε την εφαρμογή από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παρακαίνοντας παίρνετε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Ο καλή και μεγάλη και η έκπτωση. Λοιπόν, είπαμε για τον βασικό υποστηρικτή, να πούμε ότι στην ηχοληψία πλέον ο Γιάννης Ζάτσης, να τον καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα μας, και να κλείσουμε με μπάσκετ, Νίκο. Είπαμε περισσότερα από Δευτέρα. Ναι, Ζάχομαι. Το Σάββατο πρέπει το γήπεδο. Πάνω απ' όλα το συμφέρον του Άριος. Ναι. Όσο και να είμαστε πληγωμένοι, ό,τι και να έχουμε μέσα μας, ναι, τα βγάζουμε όλα, τα αφήνουμε όλα στην άκρη. Όλα στην άκρη. Mm-hmm. Βάζουμε το κασκόλ, βάζουμε την κυτρινόμαυρη πανοπλία. Πανοπλία. Και mm-hmm. πάμε για να πάρουμε να τελειώνουμε το μάτς το Σαββάτο. Πόσο θέλει, 19? Τι 19, ρε, ποια κύμη, ρε. 18 χάσαμε. 18. 19. Ποια 19, ρε, αδερφέ. 39, ρε. Ναι. Ποια κύμη, ρε, φίλε. Πού είναι αυτή η Χαλκίδα? Χαλκίδα. Έλα, ρε, τώρα. Έλα, ρε, τώρα. Ποια Χαλκίδα και ποια. Άτε, άτε, και πολύ ασχοληθήκαμε. Χαλκίδα έχω ωραίες αναμνήσεις. Εντάξει. Μόνο που θα μπουν, φίλε, μέσα στο ναό, τέλος. Αυτός είναι ναός που όποιος μπαίνει μέσα τον πιάνει τρέμουλο, ρε, φίλε. Τρέμουλο. Ναι. Καλά. Τρέμουλο. Πρώτη να κερδίσουμε. Να κερδίσουμε. Και έστω και με ένα πόντο, εκεί φτάσαμε. Άρα. Μετά τα λέμε. Βγήκαν και τα εισιτήρια. Εγώ λέω ότι, και δεν είναι θέμα γκρίνιας, λέω ότι όταν ένα μάτς υπάρχει στόχος, έστω και τίποτα, αυτός. Παροπίδες στα αυτιά, ναι, και στα μάτια. Ένα λεπτό. Και στα. Τι? Άλλο πάνω από. Λέω όταν υπάρχει στόχος μπροστά, έστω και αν είναι ντροπή να λέμε ο στόχος, αυτός ο στόχος για τον μπασκετικό Άρη, όταν υπάρχει στόχος, θεωρώ ότι μπορούσε να ήταν γενική είσοδος 5 ευρώ το Σάββατο το μάτς. Ακόμη περισσότερο όταν την άλλη μέρα θα απαιτηθεί από τον κόσμο του Άρη να πληρώσει και άλλο εισιτήριο για να πάει να δει το Άρης Ατρόμητος. Αλλά και να μην ήταν το Άρης Ατρόμητος. Θέλεις ένα γεμάτο παλέ, έτσι. Θέλεις τη νίκη. Λέω, καλό θα ήταν να υπήρχε γενική είσοδος. Το παλέ είναι 5 ευρώ και. Ναι. Το παλέ είναι 6.000. Ναι. Και τι να κάνουμε τώρα. Το Χαριλάου, ναι, νυν Κλεάνθης Βγελίδης, είναι 25.000. Οπότε 23. Δεν. 25, ναι, 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 και τι εννοείς με αυτό. Υπάρχει δικαιολογία, να πήγα στο. Τι, 5.000, όχι, τι είναι, ρε φίλε. Λέω, μισή θύρα, τρία είναι. Λέω ότι για κάποιον που θέλει να πάει και για τα δύο, είναι ένα επιπλέον. Εξάλλου, ναι, όταν υπάρχει στόχος, για μένα, για τη, ναι, δική μου λογική, όταν υπάρχει στόχος, λοιπόν, και ειδικά αυτός ο στόχος, που είναι ζωής και θανάτου, έτσι τα έχει φέρει η μοίρα,
λέω ότι θέλεις γεμάτο γήπεδο και δεν σε ενδιαφέρουν τα έσοδα. Έτσι λέω εγώ. Εντάξει, είναι σαν να λέμε πέτυχε η εγχείρηση και ο ασθενής πέθανε. Τι θα το κάνω αν πέτυχε η εγχείρηση, αλλά πεθάνει ο ασθενής. Σκοπός να μην πεθάνει ο ασθενής. Κατάλαβες. Έτσι λέω εγώ. Ναι. Λοιπόν, είπαμε, ας το αφήσουμε το μπάσκετ. Έχουμε πολλά να πούμε και θεωρούμε θα κερδίσουμε την Κίμη. Άλλωστε... Όχι απλά θα κερδίσουμε. Ναι. Θα το τελειώσουμε. Έτσι. Έτσι, να μην υπάρχει. Λέγοντας τελειώσουμε 19 συν. Το τρέμουλο και των τελευταίων λεπτών. Έτσι. Γιατί άμα φτάσει το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά θα πάθουμε και κανένα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και εγώ αυτό πιστεύω. Μα και εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο. Θα ξεκινήσω με μια ερώτηση που την έκανα σε όλους οι οποίοι πέρασαν από τη θέση που είσαι εσύ τώρα. Και στον Νίκο τον Μπουγάτσα και στον Άκη τον Θεοδόρου και στον Μπόσμαν που είστε δύο φορές. Και στο φίλο μου τον Αντώνη, τον Long Jump. Όταν ξεκίναγε η αγωνιστική χρονιά, το καλοκαίρι, πρόσεξε με θα σου πω, πριν κάνεις μεταγραφές. Γιατί για μένα, εντάξει, άμα βλέπαμε, όταν είδαμε τις μεταγραφές και είδαμε μάλιστα και τα φιλικά στην Ολλανδία, σίγουρα είχαμε σχηματίσει μια άποψη. Έτσι. Εντάξει, εγώ λέω πριν. Ναι. Πριν. Ναι. Και σε ρωτούσε κάποιος, Νίκο, ποια θέση πιστεύεις, όχι ποια θέση θέλεις, ποια θέση πιστεύεις ότι θα μπορέσει να κατακτήσει ο Άρης, πριν κάνεις τέτοιες. Βάσει των παραμέτρων θέσεις, και της λογικής σου. Κοίταξε, αυτό βασικά δικαιωθήκατε και οι δύο. Ναι. Και οι δύο, λες, και τα δύο γιατί, τα τοτέμ. Ναι. Και ο Μπουγατσίνιο που είπε τέταρτος και εσύ που είπες πέμπτος, που αυτή τη στιγμή είμαστε πέμπτος. Ναι. Έτσι. Πέμπτος. Δικαιωθήκατε και οι δύο, αυτό προς τιμή σας, αλλά αυτό είναι γιατί... Το είπατε, όχι, εγώ πιστεύω, όχι βάσει, της, βάσει των μεταγραφών και όλων αυτών του σκηνικού που έγινε. Προμεταγραφών είναι μετά, είπαμε. Μπράβο, προμεταγραφών, οπότε δεν ξέραμε τίποτα. Βάσει της δυναμικής που έτσι εκπέμπει ο Άρης, το brand name του Άρεος σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Mm. Και το brand name του Άρεος είναι τέταρτος, τέταρτο-πέμπτος. Εκεί είσαι. Ναι. Άρα λες... Βέβαια κάποτε ήσουν πρώτος... Μετά δεύτερος, μετά τρίτος και έφτασες, ναι, τέταρτο-πέμπτος. Τέταρτος. Αν ξεκινήσουμε, έχεις ένα δίκιο, αν ξεκινήσουμε από, από το επαγγελματικό πρωτάθλημα, από το 79, ο Άρης έχει ακριβώς όπως το λες, καθοδική πορεία. Αν εξαιρέσουμε κάποιες δύο-τρία χρόνια, δύο φορές αναλαμπές, μία με το Latin μοντέλο το 5. Αδερφέ, ο Άρης γεννήθηκε για να είναι πρώτος. Ο Άρης όταν γεννήθηκε, όταν δηλαδή, άμα κάτσει και διαβάσει όλη την ιστορία του Άρης, τόσα βιβλία που έχω πάρει κανένα 3-4 βιβλία. Και του Δήμου και του Καρυπίδη και του δικού μας του Κώστα του Ίντου. Τα έχω διαβάσει όλα. Όλα. Μιλάμε, δεν είχα αφήσει, θυμάμαι, δεν είχα αφήσει τίποτα. Mm-hmm. Και είχα διαβάσει και είχα πιστεί ότι ο Άρης είναι μεγάλος, είναι ο μεγάλος της Ελλάδος. Γιατί διαβάζοντας την ιστορία, ρε παιδιά, λέω, αυτός ο σύλλογος γεννήθηκε για να είναι πρώτος. Γεννήθηκε για να είναι διεκδικητής. Όχι απλά για να υπάρχει. Να συμπληρώνει. Να συμπληρώνει το καρνέ. Για να διεκδικεί. Βέβαια, στην πορεία των χρόνων, από διεκδίκηση έφτασε να είναι απλά να υπάρχει. Να υπάρχει, να ταλαιπωριέται και σε άλλες κατηγορίες. Το να υπάρχει και να λες, αν θυμάσαι, πρώτης πτώσεως του Άρεως, αν θυμάσαι, λέγαμε πέτρινα χρόνια, τις χρονιές που άρεσε ήταν μεταξύ 6ης, 7ης και 8ης θέσης. Αυτά τα λέγαμε πέτρινα χρόνια, έτσι, και 10ης. Τι θα είναι, ρε φίλε. Ναι. Για το brand name του Άρεως, τι θα είναι. Φυσικά είναι, αλλά ποτέ δεν βάζαμε στο μυαλό μας ότι θα έρθουν, όχι χειρότερα. Πέσαμε την πρώτη φορά, λέμε τι χειρότερο. Ξαναπέφτουμε, τι χειρότερο από αυτό, γάμα εθνική, β' εθνική, και να μην ανεβαίνεις κιόλας, έτσι. Ναι. Όπως λες εσύ, το τεράστιο αυτό όνομα, τη δυναμική, να μην ανεβαίνεις. Όλα, γάμα εθνική, δεν είχα αφήσει χωριό για χωριό. Όλα. Γάμα, βήτα, θυμάστε, τα ξέρεις. Ωραία. Βέβαια, εδώ θέλω να κάνουμε μία παρένθεση. Θέλω να μου πεις, αυτό έπρεπε να σου το πω, να σου ρωτήσω στην αρχή. Δεν πειράζει, έχουμε αρκετή ώρα και θα ανοίξουμε μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα τις γραμμές. Θέλω να μου πεις για το πρόβλημα που είχες με πριν λίγο καιρό, το ατύχημα που είχες, γιατί είναι σημαντικό. Διότι και εγώ μέχρι πριν λίγο καιρό, πριν πιάσω τη δουλειά που έχω, η οδηγική μου έτσι αφέλεια όσον αφορά το μηχανάκι ήταν μεγάλη. Εντάξει, θέλω έτσι να πεις ένα-δύο πραγματάκια, γιατί είχες ένα ατύχημα που λίγο ήθελε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, να με αυτή τη στιγμή να ήσουν και στα θυμαράκια. Έτσι? Έτσι είναι. Ή και αν δεν ήμουν στα θυμαράκια, θα ήμουν σε κάποιο αναπηρικό καροτσάκι. Ναι. Και να μου φυτώ για πόντισμα.
Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ακριβόμαστε. Ναι. Λοιπόν, σε όλα, εγώ απλά ήθελα να πω σε όλα τα αδέρφια τους δικυκλιστές. Ναι. Γιατί και εσύ είχες, παιδί, δικυκλιστές ήσουν. Πριν ξεκινήσουν να ανέβουν στο μηχανάκι, κράνος. Σε έσωσε κράνος, το κράνος, φίλε. Σε έσωσε το κράνος, 100, 1000%. Εάν δεν είχα το κράνος, φίλε, ήσουν τώρα δεν θα ήμουν εδώ. Εντάξει, τώρα δεν θα ήμουν, θα ήμουν κάπου αλλού. Έτσι. Κάπου αλλού, πάντως όχι εδώ. Κράνος. Και θέλω να δώσω να ευχαριστήσω και εσένα και όλους τους φίλους που με κράζατε. Ναι, και μου λέγατε φορά κράνος και σας πουλούσα και τρελίτσα. Έλα, ρε, δεν το βλέπεις το κράνος που φοράω. Mm. Πουλούσα και τρελίτσα. Δεν φορούσα κιόλας. Πώς το φόρεσα εκείνη τη μέρα, ένας Θεός ξέρει. Καλύτερος ο Θεός. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, όλα καλά. Τέλος καλό, τέλος όλα, καλά, όλα καλά. Αλλά τον Μεσχέ δεν τον πιάσες ακόμη. Δεν τον, δεν φίλε, τον... είμαστε κοντά. Άστο. Σοβαρά, έχουμε νέα δεδομένα. Είμαστε κοντά. Γιατί το έχεις παρατήσει, νομίζω, το θέμα. Το είχα παρατήσει, αλλά αρχίζει να μπαίνει δυναμικά. Ξεθολώνει. Άρχισε να ξεθολώνει. Ναι, απαράδεκτο. Να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει. Θα δούμε, ότι δεν λέω τίποτα. Ένα ατύχημα με το μηχανάκι, ο οποίος. Πρώτα θα πει τον γκολ και μετά θα μιλήσουμε. Ο ταξιτζής που σε χτύπησε ήρθε από πάνω σου, σε κοίταξε. Υπάρχει βίντεο, έτσι. Σε κοίταξε. Με έβρισε. Σε έβρισε κιόλα. Με έβρισε, εντάξει, κάτσε. Και εξαφανίστηκε. Φοβερό ο τύπο. Λοιπόν. Ελπίζω εντάξει όλα πήγανε καλά εφόσον δεν έχεις πρόβλημα τέτοιο. Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Έτσι. Λοιπόν, πέρασες και το κοινωνικό μήνυμα. Μπράβο Γεσία, Νίκο, πέρασες και το μήνυμα. Θα έλεγε ο Μπουγάτσας. Αδερφέ, έτσι είναι. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Συνεχίζουμε. Δεν θα είμαστε χάρης πάντα, πάντα έτσι. Θα δόξα δίνουμε ευχαριστίες εκεί που αρμόζει. Συνεχίζουμε με τα του Άρη. Είπαμε ότι και σένα, άρα η άποψή σου ήταν πριν καν τις μεταγραφές ότι ο Άρης έπρεπε να είναι στην πρώτη πεντάδα. 100%. Γιατί κάποιοι μέχρι και να πω και παλέμαχοι του Άρη, τώρα δεν ξέρω αν ήταν ατυχέστατες δηλώσεις και αρκετοί κιόλας, είπαν αυτό το κλασικό που εμένα θυμάμαι με χτύπησε πολύ άσχημα στα αυτιά, δεν ξέρω εσένα ή τον υπόλοιπο κόσμο του Άρη, ότι συνεπικουρούμενοι βέβαια πάντα και από τους δημοσιογράφους οι οποίοι τους πατρονάριζαν πάνω σε αυτό, ότι ο Άρης, ρε παιδί μου, πρέπει να καθιερωθεί πρώτα στην Αλτρέχνικη. Εγώ τους δικαιολογώ όλους. Όχι, εγώ δεν δικαιολογώ, φίλε. Εγώ δεν δικαιολογώ κανένα. Από ποια άποψη τους δικαιολογώ? Ναι. Από την άποψη ότι τόσα έχουν δει τα ματάκια τους, φίλε, σου λέει, δεν γίνεται. Και επειδή ζούμε στον ελληνικό αθλητισμό και μάλιστα στον ποδοσφαιρικό, που ξέρεις τι γίνεται στο παρασκήνιο, λες, εντάξει, αφού εφόσον ανέβηκα από εδώ, τουλάχιστον να καθιερωθώ, να υπάρξω στην Α Εθνική και εντάξει. Γιατί όχι, δεν είναι εύκολο. Εγώ και είδε στην πάροδο του χρόνου ότι δεν ήταν τίποτα εύκολο, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορούσε να βρεθούμε πιο κάτω. Ναι, εγώ λέω, όπως είπες και εσύ στην αρχή, ότι η δυναμική, το brand name που παίζει βέβαια αυτό ο ρόλο, αλλά όταν λέμε δυναμική, εννοώ ότι όλο αυτό το πράγμα έχει σαν αποτέλεσμα στα οικονομικά δεδομένα του συλλόγου. Και αυτό φάνηκε νομίζω και φέτος και από τα εισιτήρια και από το συμβόλαιο που έκανε ο Άρης, που για μένα είναι και μικρό το συμβόλαιο που έκανε με την ΕΡΤ ο Άρης, με βάση αυτά που δίνει ο Άρης στις τηλεθεάσεις και είναι μικρό. Τη μεγαλύτερη τηλεθέαση της ΝΕΤ. Υπάρχει. Τουλάχιστον, δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερη, είναι εισάξια του Παναθηναϊκού. Είναι εισάξια του Παναθηναϊκού και μεγαλύτερη, εγώ θα πω εισάξια, η οποία ο Παναθηναϊκός παίρνει σχεδόν 2,5 φορές πάνω λεφτά από τον Άρη. Παναθηναϊκός θα παίρνει λόγω brand name δικού του, λόγω των προηγούμενων του χρόνου. Ένα λεπτό. Όχι, εδώ διαφωνώ. Τι θα πει λόγω brand name? Πάντα εξαργυρώνει την κατάσταση που είσαι εκείνη τη στιγμή. Τι θα πει brand name? Και εσύ ο ΠΑΟΚ διαβάζω τώρα. Για να βάλουμε τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Ναι, είναι συμπολίτης. Ναι. Σήμερα το διάβαζα ή χθες. Ετοιμάζεται η ΕΡΤ να του δώσει 7 εκατομμύρια. Ναι. Τι θες να μου πεις, ότι πριν 6 χρόνια του έδινε 6 εκατομμύρια η ΕΡΤ του ΠΑΟΚ? 7. Όχι βέβαια. Όχι. Πάντα εξαργυρώνει το τι κατάσταση είσαι. Θα είναι ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής. Θα έχει μια ομάδα. Πάντα έτσι είναι. Δίκιο, ο Παναθηναϊκός τι εξαργυρώνει τώρα και 54-200? Ότι είναι τεράστιο brand name, φυσικά. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο brand name. Εγώ δεν λέω όχι. Είναι ομάδα του ΠΟΚ, φίλε. Αδερφέ. Δεν είναι. Είναι ομάδα του ΠΟΚ. Αυτό το ΠΟΚ. Άκουσε με. Ομάδα του ΠΟΚ και του ΜΟΚ και του. Καταρχάς, και του ΑΓΚΟΠ. Καταρχάς, αδερφέ μου, ναι. Ο Παναθηναϊκός γιατί παίζει Α-Εθνική? Εντάξει, αυτό είναι εντάξει. Άλλο. Τι. Για ποιο λόγο? Παίζει. Εδώ δεν μιλάμε. Για το λόγο που παίζει Α Εθνική. Ναι, για το λόγο που δεν παίζει ο Ηρακλής, παίζει ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι άλλο. Εγώ μιλάω για εμπορικότητα, μιλάω για διαφημίσεις, μιλάω το τι φέρνει σε ένα
Βέβαια είναι κρατικό κανάλι, σε ένα ιδιωτικό. Γιατί και ιδιωτικό κανάλι να πηγαίναμε, κάπου ανάλογα θα ήταν οι προσφορές. Διπλάσια μπορεί και τριπλάσια να παίρνει ο Παναθηναϊκός από τον Άρη. Και λέω εγώ, τα συζητάω εδώ και με τον Τάσο. Αυτό που έγκυται αυτή η τεράστια διαφορά. Στη συνεμπορικότητα, στις τηλεθεάσεις, στο τι είναι τώρα ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά. Πού? Και συγγνώμη, εγώ έχω κολλητούς, το λέω συνέχεια στην Αθήνα, αδελφικούς φίλους, άσχετα αν ζούμε 500 χιλιόμετρα μακριά, αδελφικούς πραγματικά φίλους που είναι Παναθηναϊκοί, δεν έχει σχέση και με αυτούς θα μιλάω. Πού έγκυται αυτή η διαφορά? Πού? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γι' αυτό λέω ότι ο Άρης, και διαφωνώ με αυτό που είπες. Γιατί ο ΠΑΟΚ μαλώνουν οι Νόβα, λέει, με την ΕΡΤ για τα. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι πρωταθλητής, φίλε. Μα αυτό σου λέω. Και ίσως και τα και σωστά λέω να πάρει και 6 και 7. Σωστά. Ο Παναθηναϊκός πώς 54. Ποια είναι η δικαιολογία που 54. Η αγωνιστική του κατάσταση, η τηλεθέαση που δίνει και οι διαφημίσεις στην ΕΡΤ. Ποια? Ποια είναι? Να μας πούνε, ρε παιδί μου. Εγώ δεν λέω γιατί θα πάρει ο ΠΑΟΚ 7. Πρωταθλητής θα είναι. Πρωταθλητής. Ομάδα καλή έχει. Champions League θα παίζει. Τίποτα. Ναι. Αλλά πριν 6 χρόνια και 7 πριν έρθει ο Ιβάν, δεν νομίζω να έπαιρνε 7 εκατομμύρια. Άρα πληρώνει το κάθε κανάλι, ιδιωτικό ή κρατικό, την κατάσταση που είσαι τώρα. Όχι τι ήσουν πριν. Άμα είναι έτσι στο μπάσκετ, εμείς έπρεπε να παίρνουμε το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Φόλα ζάχος είσαι. Ρε φίλε, άμα είναι, αν είναι αυτή η λογική, ο Άρης έπρεπε να έχει το μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο στο μπάσκετ. Ή κάνω λάθος? Δεν έχει όμως. Τα επιχειρήματα σου τσακίζουν κόκα. Σίγουρα παίρνει. Πέστε μας ποιος είναι ο μπούσουλας. Για να ξέρουμε κι εμείς. Ποιος είναι ο μπούσουλας, ρε παιδιά? Μονάζιγα να χάνουμε δεν γίνεται. Δυστυχώς χάνουμε όμως, Νίκο. Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Πάμε και στο δεύτερο διαφημιστικό. Βλέπω 8.30 πέρασε και λίγο και ένα-δύο λεπτά. 8.30. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Θα έχουμε μια μισή ώρα ανταλλαγή απόψεων και με τον κόσμο. Έτσι. Τι ωραία που είσαι εδώ. Εσύ ωραία. Ωραία είμαι. Δηλαδή τι είναι. Ωραία, φίλε. Πίσω δεν έχεις δει τι έχει. Εδώ βλέπω. Εδώ, άμα δεις πίσω τι έχει. Τι γίνεται. Άμα δεις πίσω τι έχει, θα ζαλιστείς. Το έχετε κάνει φωλιά εδώ. Ναι, εδώ είναι το κυτρινό μαύρο λίμπερο. Είναι. Ξεστή. Ναι. Σου λέει άλλος, ναι. Το θέμα είναι τι λες. Ναι. Μα λέει εκεί, ξέρω εγώ. Ναι. Το τι λες και τα επιχειρήματα. Τι λες και τι επιχειρήματα προβάλλεις. Αυτό με τα επιχειρήματα, φίλε, είσαι ο πρώτος. Ειλικρινά το λέω, είσαι ο πρώτος που σε ραδιόφωνο το ανέφερε στον αέρα. Ναι, εντάξει. Άσε τι λες, τα επιχειρήματά σου, έχεις επιχειρήματα, άσε τα λαλαλαλαλα. Όχι τι λες και τι ομάδα είσαι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι Αριανός ότι λες είναι σωστό και αν είσαι Παοξής ότι λες είναι λάθος. Ναι, όποιος, ό,τι επιχείρημα έχεις, βέβαια. Έτσι, μένα δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή να μου δίνουν τέτοια επιχειρήματα, ώστε να λέω, μάλιστα κύριε, έχεις δίκιο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, παραδέχομαι. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα πούμε λίγα ακόμη πραγματάκια. Φυσικά θα ανοίξουμε τις γραμμές. Το 2310 287 και 3 οκτάρια θα είναι δικό σας, όπως και το 6945 287 και 3 οκτάρια. Θα περιμένουμε τις δικές σας απόψεις, σκέψεις στον αέρα της πόλης να συζητήσουμε, να τις σχολιάσουμε εδώ με τον Νικόλα, τον ηγεσία. Και φυσικά έχουμε να πούμε και άλλα πραγματάκια για ποδόσφαιρο. Έχουμε και το μάτι. Και όχι μόνο Αριανούς, οποιοδήποτε. Όποιος να είναι, φυσικά. Όποιος γουστάρει, φίλε. Είπαμε, εμείς επιχειρήματα κρίνουμε και όχι το τι ομάδα είσαι, εντάξει. Αυτό πάντα, όχι τώρα στο Λίμπερο, πάντα, σε όποιο ραδιόφωνο ήμουνα. Και εγώ και ο Νίκος και όλοι. Σωραίος, respect, Ζάχος. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε και θα βρισκόμαστε μέχρι τις 10. Εκτάκτως σήμερα από τις 7.30 είμαστε εδώ στο στούντιο, παρέα με τον Νίκο τον ηγεσία. Γνωστό και μη εξαιρεταίο στην κυτρινόμαυρη οικογένεια, τους φιλάθλους Παύλα, οπαδούς του Άρεος. Του Άρεος, ωραίο. Του Άρεος. Κανονικά έτσι είναι. Ο Άρης. Ο Άρης του Άρεος. Ο Άρης είναι. Και η ιδρυτική διακήρυξη, το επαναλαμβάνω, λέει έτσι. Ο Άρης. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, για μερικούς έτσι κακεντρεχείς. Αυτό κατάλαβαν αυτοί. Λοιπόν, ανοίγουμε και τις γραμμές το 2310-287 και 3 οκτάρια. Επαναλαμβάνω, 2310-287 και 3 οκτάρια. 6945-287 και 3 οκτάρια. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, χαιρετίσματα έχεις από τον οικονόμου, τον ξέρεις, τον Κώστα. Κωστάκη, τον ναι, Κωστάκη. Ναι. Πολλούς θερμούς χαιρετισμούς. Ναι, ξέρεις, έχει ένα πρόβλημα μαζί μου ο άνθρωπος αυτός. Είναι φίλος βέβαια, αλλά έχει ένα πρόβλημα γιατί είναι κακομούτσουνος. Πόσο τραγικό είναι, λέει, που θυμήθηκε σε αυτό το τραγούδι, ρε παπούκα. Το Έκσταση Εξτανό εννοεί, το Τζιμομπάιο. Φιλιά στον ηγεσία. Τα πήρε φιλιά, τα φιλιά. Αδερφέ, φιλιά. Μίλες φιλιά. Θα παρεξηγηθείς, μίλες τέτοια πράγματα. Ο Χρήστος, ο Σταύρος, ο Κότσης. Λίγο το λάμδα πες του να χαμηλώσει του Νίκου.
Αδερφέ, είσαι σε βαρδάρι, ρε φίλε. Βαρδαρίσιο ο ηγεσία. Δεν του το είχα έτσι. Δικητήριο, ρε φίλε. Ήξερα πάνω κάτω ότι έχει περάσει από αυτές τις συνοικίες της Θεσσαλονίκης, αλλά τόσο πολύ έτσι βαρδάρισιο δεν τον περίμεναν από την αλήθεια. Στον αέρα. Και εσύ τη άλλη, είμαστε μεγαλωμένοι. Δεν είμαστε μεγαλωμένοι μέσα σε αριανή κοινωνία. Για να τα λέμε όλα, Ναι. Ήμουν μεγαλωμένο σε μια κοινωνία στην Ημαθία, η οποία είχε από όλα τα φρούτα. Για πες ποιο είναι το χωριό, μέσα από τη Βέρεια, ίσως. Όχι, μέρος της, του νομού Ημαθίας. Εντάξει, τώρα τι να το πω στον αέρα. Εντάξει, κακό είναι. Τι. Εντάξει. Που έχει από όλα τα φρούτα. Όχι μόνο του Άρεος. Δεν ήταν Άρης εκεί. Ναι, μπράβο. Όταν είσαι σμιλευμένος με απόψεις και άλλων οπαδών. Σμιλευμένος. Ναι. Μαθαίνεις και να σέβεσαι, μαθαίνεις και να ακούς, μαθαίνεις και να. Τα πάντα μαθαίνεις. Έτσι. Δεν έτσι. Είσαι μεγαλωμένος μέσα σε γυάλα. Γυάλα αριανή. Γι' αυτό δεν μου αρέσει η γυάλα. Να το λέω. Παντός τύπου γυάλα δεν μου αρέσει, φίλε. Ωραία. Εντάξει. Επαναλαμβάνω. 23, 10, 2, 8, 7 και 3 οκτάρια. Πάμε, εφόσον δεν υπάρχουν τηλέφωνα, πάμε να συνεχίσουμε αυτά που λέγαμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Λέγαμε ότι. Την Κυριακή υπάρχει ένα παιχνίδι, εφόσον για σένα, εγώ ξέρω τις απόψεις σου, γιατί και για καφέ βρισκόμαστε, φίλος είσαι, τακτικά βρισκόμαστε, οπότε ξέρω τις απόψεις σου, σκοπός είναι να ακουστούν στον αέρα οι δικές σου απόψεις, εγώ τις καταθέτω καθημερινά εδώ πέρα και με τον Τάσο, όσον αφορά, γιατί μου έλεγες και στο διάλειμμα, για την αναγκαιότητα, για σένα βέβαια, εντάξει, αναγκαιότητα ο Άρης να βγει τέταρτος. Γιατί όχι είναι τόσο... για μένα, όχι για μένα, για την ιστορία του Άρεως. Ωραία. Για την. Για Ωραία, τη δυναμική γιατί, του Άρεως. Επειδή εσύ και ακούσε εκπομπές, για μένα φυσικά θέλω να βγει τέταρτος ο Άρης, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό. Για μην πω, δεν είναι σημαντικό. Εσύ γιατί δίνεις τόσο πολύ έμφαση στο να βγει τέταρτος ή πέμπτος από τη στιγμή που, μην ξεχνάς, είτε τέταρτος βγει είτε πέμπτος, από την ίδια αφετηρία θα ξεκινήσει στην Ευρώπη. Τα ίδια παιχνίδια θα δώσει. Πες μου, σε ακούω την άποψή σου. Βασικά θέλω επιγόντως, όχι εγώ. Η ιστορία του Άρεως επιτάσσει να βγει όσο δυνατόν καλύτερα. Φυσικά είναι πρώτος. Δεύτερος, τρίτος. Από τη στιγμή που δεν μπορεί αυτές τις θέσεις τη δεδομένη χρονική στιγμή να τις ακουμπήσει, μπορεί βέβαια. Τρίτος, εντάξει, θα δούμε. Τρίτος δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Όχι. Δεν σε περιπτώσει. Εφόσον δεν μπορεί αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, θα πρέπει να ακουμπήσει την τέταρτη θέση. Του δίνεται, είναι στα πόδια του. Δεν στηρίζεται σε πόδια λουνών. Μετά την ήττα δεν είναι στα πόδια του. Κοίταξε. Α, είναι αν κερδίσει 2-3. Και τα τρία τα μάτσα πάρεις. Είναι... Έχει 43. Συν 9, 52. Λάθος δικός μου. Με 52 βαθμούς, φίλε, λίγο δύσκολο να μην δε βγεις τέταρτος. Με 52 μπορούμε να βγούμε και τέταρτη και πέμπτη. Ανάλογα τι αποτέλεσμα θα έχουμε φέρει εντάξει, με τον. Κοίταξε, να σε πω. Ο Ατρόμητος, εντάξει. Ο Ατρόμητος καλά έκανε και ζούσε αυτά τα χρόνια που λείπαμε εμείς. Ναι. Στην ουσία είχε πάρει τη θέση μας. Έτσι, ναι, αλλά ο Άρης επανήλθε. Επανήλθε δυναμικά, συγκροτημένα, με χαμηλούς τόνους θα έλεγα. Με πολύ χαμηλούς τόνους. Δεν προκαλεί. Με χαμηλούς τόνους και θέλει να πάρει πίσω το κομμάτι της πίτας που άφησε από μόνος του. Να μην πω ότι... Μας το πήραν οι άλλοι και όλα αυτά. Ντρουλίστικο ήταν αυτό το κομμάτι της πίτας. Ναι, δικό σου. Σωστά. Το έχεις πει πριν χρόνια. Το έχεις πει. Πρέπει να πάρει ο Άρης το κομμάτι της πίτας που το αναλογεί από το ελληνικό ποδόσφαιρο. 100%. Πάντα πρέπει να 1000%. Το πάρει. Αυτό πρέπει να είναι το μίνιμουμ. Βέβαια. Γιατί άλλο να είσαι το Σεπτέμβριο να ξεκινάς από τέταρτος και άλλο από πέμπτος. Ναι. Από τέταρτος σημαίνει του χρόνου να ο στόχος του χρόνου. Μίνιμουμ τέταρτος. Μπράβο, το πάτωμα θα είναι τέταρτος με κατεύθυνση προς τα πάνω. Φέτος, προς τιμή μας, γι' αυτό δεν... Δηλαδή, ξεκινήσαμε από το μηδέν. Δηλαδή, ήμασταν εντελώς χαμένοι μέσα στον ωκεανό. Δηλαδή, ήρθαμε από μια άλλη κατηγορία, δεν κρατήσαμε και καλώς κάναμε κορμό από πέρυσι, όπως είχε κάνει η ΑΕΚ, η οποία η ΑΕΚ πήρε και το πρωτάθλημα, γιατί κράτησε κάποιον κορμό από τη Β' Εθνική και συνέχισε, προσέθεσε κάποια πράγματα, βέβαια και άλλα κόλπα, και πήρε το πρωτάθλημα. Και έχει άλλα κόλπα. Έχει μια διαφορά, κράτα τη σκέψη σου. Η ΑΕΚ βέβαια, στη Β' Εθνική, αν θυμάμαι και στο δεύτερο μισό, αλλά νομίζω και από την αρχή τη χρονιά στη Β' Εθνική, είχε εμπλουτίσει το ρόστερ. Δηλαδή, είχε ένα ρόστερ, αν όχι Α' Εθνική, κοντά σε Α' Εθνική. Δεν ήθελε πολλές προσθήκες. Έκανε μόνο προσθήκες. Και εμείς, αν το είχαμε αυτό, πιστεύω θα το κρατούσαμε. Ναι. Αλλά δεν το είχαμε και αναγκαστικά το αλλάξαμε. Έγινε αλλαγή,
όλο το ρόστερ πριν κάνα δύο παιχτών, αν θυμάμαι καλά. Ωραία. Αυτό που είναι σημαντικό όμως, γιατί το είδαμε και στο τελευταίο παιχνίδι, Νίκο, θέλω και εδώ την άποψή σου. Στο τελευταίο με παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, καλά όλα αυτά. Καλά ο Άρης όντως επανήλθε, όντως έκανε. Μπορεί και πολλοί να μην το πίστευαν, πολύ γρήγορα μια ανταγωνιστική και καλή ομάδα. Πολύ γιατί καλή είναι ομάδα. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Ναι. Αλλά αυτό που είδαμε την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, αν δεν ξέρω να συμφωνείς, ήταν και το σχόλιο μου εδώ στον αέρα του Λίμπερο με το τελείωσε το παιχνίδι, είδαμε μια νοοτροπία που χρειάζεται καιρό νομίζω να ξεριζωθεί. Yeah. Μια νοοτροπία που λέει ότι εντάξει, τουλάχιστον έτσι εγώ το διάβασα, καταφέραμε κατά 99% το στόχο μας και μόλις φάγαμε το 1-0, πραγματικά είναι σαν να εξαϊλωθήκαμε, σαν να φύγαμε, ναι. Σαν να φύγαμε από το γήπεδο. Για φέτος, αδερφέ, τα δικαιολογώ όλα. Ειλικρινά, εγώ στο λέω τα δικαιολογώ. Τα δικαιολογίες την εμφάνιση μετά το 1-0. Δικαιολογώ την οποιαδήποτε λάθος κίνηση και αν κάνουμε, διότι ξεκινήσαμε από το 0, αλλάξαμε δύο προπονητές, αλλάξαμε παίχτες, δεν είχαμε κορμό από πέρυσι, δεν ψαχνόμαστε και τελικά προσπαθούμε να μονταριστούμε. Άρα λες ότι πιστεύω, δεν είναι θέμα νοοτροπίας, λες, η εμφάνιση του Άρη μετά το 1-0. Είναι νοοτροπία παλαιότερων χρόνων. Ναι, αυτό. Η οποία πιστεύω για του χρόνου ότι θα εξαλειφθεί. Πώς? Εάν κρατήσουμε αυτή την ομάδα ως έχει, πλην κάποιον... Ναι, θα γίνουν προστάφερες σίγουρα. Ναι. Θα γίνουν, χρειάζονται κάποιοι παίκτες να αποχωρήσουν. Να προσθέσουμε τρεις παιχταράδες. Βέβαια, ξέρουν οι άνθρωποι της ομάδας τι πρέπει να προσθέσουν. Δεν χρειάζεται να σου πω εγώ τι, σε ποια θέση. Ναι, θέσεις και λοιπά και τα λοιπά. Μπράβο. Α, έχουμε και καιρό. Να κρατήσουμε και να συνεχίσουμε. Από την τέταρτη θέση και προς τα πάνω. Και όπου βγει. Ωραία. Δεν θεωρείς, γιατί μου έφερες, να λέμε και αυτά που συζητάμε στα διαλύματα, γιατί έφερες σαν παράδειγμα στο διάλειμμα τον ΠΑΟΚ. Δεν θεωρείς ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν αρκεί μόνο να έχεις επιμονή στο πλάνο σου, αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι πράγματα τα οποία είναι μέσα στο χορτάρι, αλλά έξω από αυτό. Κοίταξε, όσον αφορά, γιατί πάντα πρέπει να κοιτάμε, δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, όπως δεν πρέπει να κοιτάμε και μόνο το παρελθόν μας. Μα δεν παίζουμε μόνοι, ποιον εαυτό μας. Το παρελθόν μας. Ναι. Πρέπει να κοιτάμε και το μέλλον μας. Και το μέλλον μας θα κοιτάξουμε τα λάθη που έχουμε κάνει στο παρελθόν μας και επίσης θα πρέπει να κοιτάμε και τους δίπλα. Και τους δίπλα και τους παραδίπλα και τους παρακάτω. Τι κάνανε και πήραν το πρωτάθλημα. Μία λέξη εγώ θα πω. Ο μεγαλομέτωχός τους μετά την περιπέτεια εκεί με το όπλο και ιστορίες, αυτά που μπήκαν μέσα και ιστορίες, και τους πει οι άλλοι, τους έκαναν εκεί αυτά που τους έκαναν, όλα αυτά το σκηνικό, να μην τα αναφέρουμε τα κουραστικά. Γνωστά, γνωστά. Ναι, ναι, τα γνωστά. Δεν τα παράτησε, φίλε. Δεν έσκυψε το κεφάλι και να πει γεια σας, άντερε, δεν βγάζω άκρη με την Ελλάδα. Συνέχισε, επέμενε. Εγώ αυτό κρατώ. Τόλμησε και επέμενε. Ωραία, αυτό είναι σωστό που λες, να υπάρχει επιμονή και επιμονή. Υπομονή και επιμονή. Ναι. Βέβαια, η λέξη υπομονή για μας είναι, ξέρεις, λίγο ακούγεται κάπως. Όχι κάπως. Αλλά. Πολύ κάπως. Εάν έχουμε στόχο, νομίζω ότι θα πρέπει να υποκύψουμε στη λέξη υπομονή. Αν έχουμε στόχο, πρόσεξε. Ναι. Όχι με άγνωστο την ελπίδα, αν έχουμε στόχο. Στόχο έχω. Από τέταρτος με βλέψει προς τα πάνω. Ωραία. Έχω στόχο πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια. Έχω στόχο αυτό. Έχω στόχο να περάσω στους ομίλους της Ευρώπης. Έχω στόχο. Όταν έχεις στόχο, κάνεις υπομονή και επιμονή. Και επιμένεις. Οπότε, για το χρόνο, θα πρέπει να επιμένουμε. Δηλαδή, να κρατήσουμε τον κορμό της ομάδας αυτή όσο έχει, να βάλουμε κάποιες προσθήκες, να ενισχύσουμε εμείς από την πλευρά μας, του λαού μας, να ενισχύσουμε με περισσότερα διαρκείας, που σημαίνει ζεστό χρήμα, ο μεγαλομέτοχος να βρει και αυτός περισσότερο χρήμα να προσθέσει μες στην ομάδα, από διάφορους διαδρόμους, δρόμους που ξέρει αυτός, θα μην πω πού και πώς, κίνες και τηλεοπτικά και ξέρω εγώ, μπας περιπτώσει να ψάξει να βρει περισσότερα χρήματα και αυτός και να ενισχύσουν την ομάδα και χρηματικά. Ναι. Ότως ώστε του χρόνου να επιτευχθεί ένας από τους στόχους μας. Δεν μου απάντησες ξανά. Μάλλον όχι, δεν μου απάντησες. Μου έδωσες τη μισή απάντηση. Εγώ, αυτά που λες είναι σωστά. Και είναι σωστή κατεύθυνση για μένα. Αλλά σου είπα, όλα αυτά πάρτα σαν δεδομένο ότι γίνονται. Και περισσότερα έσοδα. Πόσο έχουμε τώρα φέτος, 4 εκατομμύρια. Του χρόνου μπαίνουμε και στους ομίλους, σου λέω.
με ένα μαγικό ραβδάκι, μάλλον του το λέει. Είναι δύσκολο. Ένας άνθρωπος. Είναι δύσκολο. Όχι, όχι, για να σου το πω, για το παράδειγμα. Θέλει... Έρχεται ένας, συχνά το λέω το ίδιο παράδειγμα, έρχεται ένας από το μέλλον και λέει στον Καρυπίδη στο αυτή, Καρυπίδη, είμαι, ξέρω εγώ, τρεις μήνες από το μέλλον μπροστά έρχομαι και θα μπεις στους ομίλους. Να ξέρεις, θα μπεις. Αυτό σημαίνει ζεστό χρηματάκι, αρκετό, 2-3 και μπορεί και περισσότερα εκατομμύρια. Και σου λέω ότι κάνουμε μπάτζες και 7 και 8 και 10 εκατομμύρια. Σου λέω εγώ. Θέλεις καλύτερο από αυτό, δεν νομίζω να γίνεται. Σε ρώτησα κάτι. Αυτά μόνο αρκούν το να κάνεις μια ομάδα 10 εκατομμυρίων με σωστές επιλογές και στο ελληνικό πρωτάθλημα για να κυνηγείς το πρωτάθλημα? Για το κύπελο είναι άλλη υπόθεση. Μπορεί και μια ομάδα με κάποιες σκληρώσεις να πάει τελικό και εκείνη να μάθει. Για το πρωτάθλημα, μπορεί να προχωρήσει και να πρωταγωνιστεί? Όχι. Αυτό σου ερώτησε. Όχι, φίλε. Άρα... Αυτό τι κάνει ο νιάς στα κεραμίδια. Ναι. Το ελληνικό παρασκευή. Κοίτα, βασικά του χρόνου, για του χρόνου, ένα από τα θετικά, εάν επιτευχθεί. Για το είναι βαρ, θα πεις. Το βαρ. Ναι. Επιτέλους πρέπει να μπει και αυτό. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι θα μπει το βαρ. Τώρα... Εμεί το λες. Κάτσε, ναι, να το δούμε και μετά. Ναι. Κάτσε. Καλά, ένα δίκιο τόι στην Ελλάδα είμαστε. Κάτσε. Και ποτέ θα έμπαινε από το τελικό κυπέλλο. Και σου επαναλαμβάνω. Έχει. Γίνονται όλα αυτά που λες και στον υπέρτατο βαθμό. Σου είπα, από 10 εκατομμύρια. Τι περισσότερο από αυτό? Κοίταξε να δεις. Αυτά που λέμε τώρα, αυτά, ναι, που έχουμε πει, με στόχο το κύπελο και στόχο. Πρώτιστα, το κύπελο και στόχο την τρίτη. Τη δευτεροτρίτη θέση. Εννοείς ένα σκαλί παραπάνω από αυτό που είσαι. Ναι. Το πρωτάθλημα βγει. Θέλει και άλλα κόλπα. Ναι. Το ξέρεις. Άρα, βέβαια το ξέρω. Θέλει και άλλα κόλπα. Όχι, εγώ το ξέρω. Εσύ που είπες, ας πούμε, ότι επιμονή. Επειδή τόσα χρόνια. Υπομονή και επιμονή είπες. Επιμονή και δεν επιμονή. Δεν αρκεί μόνο. Μέχρι αυτό. Κάποια στιγμή, ναι, να προσθεθούν και εκείνα τα άλλα που χρειάζονται, ότως ώστε να φτάσεις και εκεί. Το πρωτάθλημα. Γιατί λες τώρα για το συμπολί, το Μπάουκ, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, πόσα χρόνια έχει ο Ιβάν? Νομίζω 6 πρέπει να. Μπράβο. Δηλαδή τι έπρεπε να πει την πρώτη χρονιά που ήρθε να πάρω, ναι, το πρωτάθλημα? Ναι, δεν νομίζω τα πρώτα 3-4 χρόνια. Μπράβο. Οι κινήσεις του να ήταν πρωταθλητισμό, αυτό είναι δεδομένο. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Κάνε και εσύ για 4-5 χρόνια ανάλογη δυναμική πορεία προς τα, ναι, πάνω, mm-hmm, και βλέπουμε. Τα συζητάμε μετά από 4-5 χρόνια. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή μην μου πεις του χρόνου πάω για πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει. Πας, είναι αυτό, αλλά δεν πας. Είναι, εντάξει, ας αφήσουμε τώρα... το πρωτάθλημα. Ναι. Ας αφήσουμε στο πρωτάθλημα που για μένα στην με την ελληνική πραγματικότητα, εντάξει, που κινείται το ποδόσφαιρο το ελληνικό. Καθιερώσου πρώτα δυνατά στην πρώτη τριάδα, τετράδα, ναι, και έχει ο Θεός. Εγώ αφήνω το πρωτάθλημα γιατί... Απέκτησε νοοτροπία. Στην Ελλάδα. Απέκτησε, ναι, κορμό παιχτών. Μια πλειάδα 6-7 κορμό. Ένα κορμό νομίζω δυνατό. Τον έχουμε ήδη αυτό. Ναι, αλλά αυτό θα τον κρατήσει και του χρόνου και την, ναι, άλλη χρονιά. Ναι. Αυτό σου λέονται. Ωραία. Αυτή την ομάδα που έχει τώρα ο συμπολίτης, mm-hmm, πόσα χρόνια την έχει, φίλε? Νομίζω 2 χρόνια, 2,5. 2-3 χρόνια την έχει. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο. Για δες Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν μένει, λέει, έχει καλή ομάδα, αλλά πότε την έκανε? Πέρσι το καλοκαίρι. Δεν έχει κορμό. Την παλιά του ομάδα την ξαπόστειλε και την άλλαξε. Τους καλούς παίκτες τους πουλήσε. Λέω ότι στην Ελλάδα, αυτό το έχω πει και εδώ με τις εκπομπές με τον Τάσο, στην Ελλάδα και έτσι όπως λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, για να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να ακολουθείς κάποια βηματάκια, τα οποία είναι γνωστά. Δεν χρειάζεται να... Τα λέμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Για μένα προσωπικά δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε, γιατί δεδομένη έτσι λειτουργεί. Δεν. Έτσι λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επαναλαμβάνω. Άρα, καλά όλα αυτά που λες, σωστά, σε σωστή κατεύθυνση είναι, δεν αρκούν όμως στην Ελλάδα. Αρκούν μέχρι αυτό το σημείο που είπες εσύ. Τέταρτη θέση, τρίτη. Κοίταξε, θέση θέλεις. Αν η αναδιάσπρωση θα γίνει. Τελείωσε. Νομίζω είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Θα γίνει, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θα γίνει. Τελειωμένο είναι. Τελείωσε. Ναι. Άρα του χρόνου 14 ομάδες. 14 είναι. Αυτό είναι δεδομένο, 100%. 14 ομάδες και πόσοι θα πέφτουν του χρόνου? 2. Δεν ξέρω αν θα πάνε να τις κάνουν 12, δεν νομίζω. 2 θα δηλαδή πέφτουν, 2 θα ανεβαίνουν. Πόσοι θα πηγαίνουν UEFA, αυτά τα ξέρουμε. Το UEFA παίζει ρόλο ανάλογα γιατί θα κάνουν. Γιατί κάτι άκουσα ότι θα κάνουν 2 Europa League. Europa League 1, ναι, και Europa League 2. Ναι, και αυτό είναι υποσχέψη. Δε, από το χρόνο δεν είναι αυτό. Γι' αυτό σου λέω. Αυτό είναι για το μέλλον. Άρα, αυτό είναι για το μέλλον. Κάνε εσύ αυτό που πρέπει να κάνεις και βλέποντας και λέγοντας. Και βλέποντας και κάνοντας. Κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Πάρε τον Ατρόμητο. Ναι. Για να μην τον πω αλλιώς. Να μην, ναι, τον πω τούλικη ιστορία. Ναι, αυτά ξέρεις τώρα. Δεν γιατί εντάξει. Πρέπει να τις σεβόμαστε τις ομάδες. Όλες, ναι, τις ομάδες. Άμα δεν σέβεσαι, δεν πρόκειται να προχωρήσει. Να σε σεβαστεί ποτέ. Για αυτό καταρχήν. Όχι. Αυτό είναι νόμος. Άμα δεν σέβεσαι, δεν πρόκειται να προχωρήσει ποτέ. Δεν υπάρχει. Τώρα εντάξει, άμα κάνουμε λίγο χαβαλέ, τώρα ξέρω εγώ. Καλά, ναι. Τούλης και πούμε. Εντάξει, αυτό το κάνουμε για χαβαλέ. Αλλά. Εντάξει. Ναι. Στην ουσία, σεβόμαστε. Ωραία. Είναι ένα αλλά δεν φοβόμαστε
Και πάμε για τη νίκη την Κυριακή, αδερφέ. Όχι, θέλω αυτά να τα λέμε, γιατί πάντα σκοπός είναι να βλέπεις και να προγραμματίσεις και να βλέπεις και λίγο πιο μπροστά αυτό που έρχεται, έτσι. Και επαναλαμβάνω για τη λέξη υπομονή που είπες προηγουμένως. Να. Επαναλαμβάνω, είναι μία λέξη στον Άρη, η οποία τίνει να γίνει, αν δεν έχει ήδη γίνει, ταμπού, η οποία δεν μπορεί να την ακούει. Κοίταξε, άλλο Αριάνος. Υπομονή, εντάξει? Με υπομονή η διαφορά. Εντάξει, υπομονή τώρα, κατάλαβα, στο μπάσκετ με στόχο το άγνωστο. Σωστό. Εδώ. Δεν υπάρχει υπομονή. Είναι σωστό. Υπομονή τώρα να είμαι στον αέρα. Είπαμε αυτά από Δευτέρα. Εντάξει. Στο αφήσουμε. Όχι, είναι υπομονή δηλαδή του αέρα. Είναι υπομονή. Άλλη τέτοια χρονιά δεν μπορούμε να υποστούμε. Υπομονή με στόχο να κάνω ομάδα για τα επόμενα 5 χρόνια. Κάνω. Αλλά να βλέπω αποτελέσματα. Δηλαδή, κάνω υπομονή. Φέτος πήρα 9.000 διαρκές. Το χρόνο θα πάρω 13, 14, 15. Και βλέπεις ότι ο μεγαλομέταχος δεν σε εκμεταλλεύεται. Βλέπεις ότι τα δίνει όλα και προσπαθεί να μεγαλώσει ακόμη περισσότερους σύλλογους. Βλέπεις ότι προσπαθεί να πάρει ένα τίτλο. Βλέπεις ότι κάτι προσπαθεί. Βλέπεις ότι προσπαθεί να σε βάλει στους ομίλους του UEFA. Προσπαθεί. Γυρίζει γη και ουρανό για να γίνει αυτό. Δεν θα πρέπει να έχεις υπομονή. Βλέπεις ότι υπομένω γιατί έχω στόχο. Γιατί ο στόχος μου όντως τον βλέπω. Υπομένω. Α, τώρα άμα κάνω υπομονή μόνο για να λέω ότι κάνω υπομονή, όχι ρε φίλε, γιατί. Ο μεγάλος στόχος, επαναλαμβάνω, να κλείσουμε με αυτό και να πάμε και στο επόμενο διάλειμμα, γιατί βλέπω 9 η ώρα ακριβώς. Ο μεγάλος στόχος είναι αυτό που είπες προηγουμένως, είναι η λέξη τίτλος. Δηλαδή τίτλος. Να σπάσει αυτό το απόστημα, αυτό το τοπίο, το κακό σπίτι. Βασικά και λίγο κόμπλεξ είναι αυτό. Πιο πολύ και κόμπλεξ. Αλλά να σου πω ένα από τα λάθη του παρελθόντος, επειδή το παρελθόν δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Μόνο το μέλλον μπορούμε να αλλάξουμε. Mm-hmm. Το παρελθόν δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Τι κάνουμε, απλά παρατηρούμε το παρελθόν. Κάναμε στο παρελθόν πολλά λάθη. Ένα από αυτά τα λάθη ήταν πριν από κάθε τελικό, το κάναμε γιορτή. Πανηγυρίζαμε πριν. Ποτέ ξανά αυτό. Γιορτή μόνο μετά το κύπελλο, όταν θα μπει το γκολ και θα σηκώσω την κούπα. Α, μπει και ένα γκολ, δεν έχει μπει γκολ ηγεσία. 4 μάτς. Άμα βάλει και τον Παράς, 5 μάτς. Τελικό ήταν και τον Παράς, έτσι. Εντάξει, εκείνο κακό υπήρξε. Το τελικό δεν έχει σχέση. Λέω Μπαράς ήταν και τελικό ήταν και τον Μπαράς. Άρα πέντε τελική από το 80, δεν είπαμε γκολ. Θα σπάσει, ρε φίλε, θα σπάσει. Εγώ το πιστεύω. Του χρόνου θα σπάσει. Το πιστεύω, ειλικρινά στο λέω. Αν το κατορθώσει αυτό, το λέμε και κατορθώσει, λες και θα είναι κανένα τρελό επιτέγμα. Σε κοιτάζω στα μάτια και με κοιτάζει και σου λέω το πιστεύω. Ναι, εάν συνεχίσουμε να γίνουν αυτά που σου λέω. Εγώ και φέτος το πίστευα. Το πιστεύω. Όχι μόνο εγώ, όλοι μας το πιστεύουν. Εγώ και φέτος το πίστευα και χάσαμε μεγάλη ευκαιρία. Νίκο, να είμαστε αυτή τη στιγμή στον ημιτελικό και δεν ξέρω τι θα γινόταν. Αν θα περνούσαμε, θα ήμασταν δεδομένα στον ημιτελικό. Επαναλαμβάνω για να κλείσουμε με αυτήν την ατάκα και να πάμε στο διάλειμμα, ότι αν κατορθώσει ο πρόεδρος και καταφέρει και πάρει τίτλο αυτή η ομάδα, νομίζω και σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά ο κόσμος θα αλλάξει και η συμπεριφορά του, έτσι. Όχι ότι μέχρι τώρα δεν στηρίζει, θα αλλάξει προς το ακόμη καλύτερο τη συμπεριφορά του προς την ομάδα. Και γενικά θα λυθούν και πολλά άλλα ζητήματα. Καταλαβαίνεις τι λέω. Και πολλά άλλα ζητήματα θα λυθούν. Και πάρα πολλά τα οποία, όσο δεν έρχεται αυτός ο τίτλος, και η μύρλα, και αυτή η λέξη που στο. Δεν είναι εύκολο. Και η λέξη αυτή που τη λέμε. Χρειάζεται βασικά. Πέσε τώρα μου φεύγει, όχι η διχόνοια ανάμεσα στον κόσμο. Πώς λέγεται αυτή. Εσωστρέφει. Εσωστρέφει αυτή η λέξη, ρε παιδιά, η εσωστρέφεια και η εσωστρέφεια, δηλαδή. Μου γυρίζουν τα μυαλά όταν την ακούω. Καλή είναι και η εσωστρέφεια. Ναι. Καλή είναι και η εξωστρέφεια. Ναι. Καλό είναι να υπάρχει ένα. Αντίβαρο, εννοείς. Αντίβαρο, ναι. Να υπάρχει και εξωστρέφεια. Όχι μόνο η εσωστρέφεια. Στον Άρη μόνο εσωστρέφεια αντίστοιχο υπάρχει. Και πιστεύω ότι ένα σημαντικό λόγο είναι η ατιτλίαση. Τα λάθη του παρελθόντος να τα βλέπουμε ότι ναι. Ένα ήταν αυτό. Δύο εκείνο. Τρία εκείνο. Τέσσερα εκείνο. Μην το κάνουμε για να φτάσουμε εκεί. Ωραία. Θεωρείς ότι δεν κάνουμε τα ίδια λάθη δηλαδή. Εγώ θεωρώ, αδερφέ, ότι κάνουμε. Εγώ κάνουμε τα ίδια λάθη, αλλά βλέπω ότι και ο κόσμος του Άρη ότι έχουμε αλλάξει πάρα πολύ. Φίλε. Δηλαδή διαχειριζόμαστε καλύτερα τις χαρές και τις πίκρες. Τη χαρμολύπη τη διαχειριζόμαστε πολύ καλύτερα. Ας πούμε προχτές με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ήταν, φίλε, εντάξει, φάγαμε κεφαλιά. Ναι, ήταν χαστούκια. Αλλά πλην κάποιων εξαιρέσεων που βγαίναν και βγάζανε, δεν μπορούσαν να διαχειριστούν αυτή την κεφαλιά. Μετά από μία. Γιατί πολλοί. Απορροφήθηκαν οι κραδασμένοι. Ναι. Εντάξει. Πολλοί έβγαλαν τα ισόψυχά τους και στον αέρα. Μάλιστα και ιστορίες. Δεν χρειάζεται.
Αυτό εκεί την ώρα κάθεσαι, τρως την πίκρα σου και μετά από μία ώρα, εφόσον συνέλθεις, απαντάς και λες κάτι. Όχι εμβρασμό ψυχής. Εμβρασμό ψυχής ποτέ. Δεν πιάνουμε το σιδερό τα κύρια. Δεν είναι όπως παλαιότερα. Έτσι. Παλαιότερα ήμασταν άστα να πάνε. Τώρα είμαστε πολύ πιο εκπαιδευμένοι, ας το πω έτσι. Ωραία. Πάμε. Βλέπω πέρασε αρκετά η ώρα της 9. Οπότε πάμε στο τρίτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 2310-287 και 3 οκτάρια, 6945-287 και 3 οκτάρια. Θα έχουμε να πούμε και άλλα αρκετά φυσικά. Αν θέλει να μπει και ο κόσμος στη συζήτηση, εδώ πέρα είμαστε να σχολιάσουμε μαζί τις απόψεις και του Νίκου. Βασικά του Νίκου, διότι τις δικές μου τις ακούτε καθημερινά. Πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά και το τρίτο. Ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα απόμεινε. Μέχρι τις 10 η ώρα εδώ στο Λίμπερο 107,4, παρέα σας Νίκος Ηγεσίας και Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα σε μια κυτρινόμαυρη βερσιόν του Ράδιο Μαρμίτα. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Όταν υπάρχει Νίκος Ηγεσίας στο μικρόφωνο, δεν όλα τα σχόλια περιτεύουν. 2310-287 και 3 οκτάρια, 6945-287 και 3 οκτάρια. Μη στέλνετε μόνο inbox. Δεν έχουμε καμιά γραμματέα εδώ να πληκτρολογεί. Ναι. Γραμματέα να πληκτρολογεί δεν έχουμε. Ρε φίλε, τι γίνεται εδώ, έχουν στείλει. Ναι, βγείτε και στον αέρα. 85 μηνύματα inbox. Μου στέλνει. Εντάξει, εγώ όχι τόσα πολλά, εγώ έχω καμιά δεκαριά. Εσύ έχει, εντάξει, είσαι και πιο. Έτσι. Δεν μπορούμε να απαντάμε στα inbox, δηλαδή προ Θεού, παιδιά, εντάξει. Είναι αυτό που λέει και ο Τρέγιας, ο Ιντροπαλή. Ιντροπαλή, ναι. Ιντροπαλή. Μα και αυτό όταν ανοίγει εκεί το Facebook. Δηλαδή έχει καμιά κοσαριά ταυτόχρονα να του μιλάνε. Ο καθένας σωστά. Ο Άρης είναι της Ελλάδος. Δεν είναι ούτε της Γιάλας, ούτε των Λίγων, ούτε της γειτονιάς. Ούτε... Είναι της Ελλάδος. Και πρέπει να βγάζουμε τη δυναμική έξω. Λοιπόν, να και τηλέφωνο σε πήρε κάποιος. Λοιπόν, 2310-287 και 3 οκτάρια. 6945-287 και 3 οκτάρια. Να συνεχίσουμε με τον ποδοσφαιρικό Άρη και τη συζήτηση που είχαμε. Έχουμε όμως φίλους ήδη στην αναμονή. Πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλά, δεν υπήρχε. 1-0-5 το δίνει. 1-0-5 ότι θα είσαι εσύ. Πέσε και πέ. Πέσε ναι, και πέ. Πέ. Γιατί ρε Ζάκο, από πού βγαίνει αυτό. Από πού βγαίνει ότι είσαι φίλος και των δύο και θα ήσουν από τους πρώτους που θα έπαιρνε. Από την κυτρινόμαυρη Νέα Υόρκη, ρε. Είναι δυνατόν να μην γράμμα η Νεογεσία. Γεια σου, ρε Τζίμι και... Κοίταξε, κανόνισε, κάνεις κανένα σύνδεσμο και έψη. Ζάχο, ναι. Ανεβαίνουμε το χέρι πολύ, Ζάχο. Άκου, μικρούλι. Μην μιλάτε και οι δύο. Κοίτα να κάνεις κανένα σύνδεσμο εκεί. Έχει τόσους αργιανούς εκεί. Οργάνωσέ τους. Οργανωθείτε. Να τους κάνω, ερχόμαστε. Να τους κάνω εγώ αργιανούς αυτούς. Όχι, δεν τους κάνεις αργιανούς. Να τους οργανώσεις. Συσπυρώσεις. Η συσπύρωση είναι το παν. Η γνήσια εισπύρωση. Κατάλαβες τη εισπύρωση, δηλαδή να κάθεσαι εκεί λέμε... να πεις ένα καφέ, να λέει τα νέα αυτό. Jimmy, θα λέμε Τζίμι Δημητριάδης, ο πρόεδρος του κλαμπ της Νέας Υόρκης. Α, μπράβο, είδες. Δώσε στόχο. Δώσε στόχο. Δώσε στόχο. Δώσε στόχο. Έτσι, τι, είναι άστοχο. Βασικά είσαι τόσα χρόνια εκεί και δεν μπόρεσες να. Μου έλεγες κάποια στιγμή ότι προσπαθούσες να πλησιάσεις μέσω ενός φίλου αυτόν τον. Πώς λέγεται που πήγε για δήμαρχος, Κατσιματίδης, πώς λέγεται. Ναι. Αυτός που δεν ξέρει τι έχει. Λοιπόν. Πλησίασε τον εκεί ή κάνε μου προξένεψε μου την κόρη του να με παντρευτεί για να δείτε και κάνα πρωτάθλημα εδώ πέρα και κάνα κύπελο. Αλλιώς δύσκολα τα πράγματα. Είδους πρωταθλήματα, σαν αυτά που θα πάρει, σαν αυτό που θα πάρει ο ΠΑΟΚ, τέτοιο. Ναι, να πάρουμε κι εμείς τέτοιο ρε Τζίμι. Να πάρουμε, δεν κατάλαβα. Όχι, δεν το θέλουμε. Δεν το θέλω, εγώ το θέλω. Όχι, δεν το θέλουμε. Εμείς εγώ... δεν είμαστε σαν τους άλλους. Ο Ηγεσίας δεν το θέλει. Ο Ηγεσίας τι κάνει. Δεν είμαστε τους άλλους. Ο Ηγεσίας, ο Ηγεσίας... Πρώτο τραπέζι πίστα θα είναι πανηγυρισμός και δεν το θέλει. Πρώτο τραπέζι και θα χορεύει τσιφτετέλ. Τι μας λες. Δεν το πιστεύω ότι ο Τζιμάρα γίγαντα. Τίτλο θέλουμε. Άσε τώρα. Άστα τώρα. Όχι, τίτλο. Αυτά. Τίτλο. Άσε τις φιλοσοφίες. Τίτλους. Τίτλο. Φάτι. Τίτλους. Φάτι. Ο αυτοκράτορας φίλε έβγαλε τίτλους πολλούς. Θέλουμε και στην μπάλα. Πολά. Γιατί δεν πήρατε και το Λάζαρο εκεί. Το Λάζαρο πού να τον... Άλλη φορά, ναι, άλλη φορά, άλλη φορά. Γιατί άλλη τελειώσαν οι εκπομπές. Έχεις το νούμερο ένα ναι. Άνθρωπο ειδικό για αυτά τα θέματα. Και ναι. Δεν παίρνεις και το Λάζαρο μαζί με τον Λάζαρο θα το φέρω γιατί είναι ειδικό στο... Θα πέσουν τα τσιμέντα. Ένα λεπτό. Ο Λάζαρος θα πέσουν τα τσιμέντα εκεί στο Λίμπερο. Περίμενε. Το Λάζαρο ξέρεις ότι πρώτος στο ραδιόφωνο ο άνθρωπος είναι και μια θέση έτσι βαρύνουσα και η πρώτος που τον έβγαλα στο ραδιόφωνο ήμουν εγώ. Ήρθε, έκανε μαζί μου εκπομπή. Και είναι στο μπάσκετ ειδικός, όχι στο ποδόσφαιρο δεν έχει άποψη.
Σε όλα είναι ειδικός. Ναι, σε κάποια στιγμή, σε κάποια στιγμή, αν θέλει βέβαια και αυτός, θα τελειώσει και το πρωτάθλημα και να τον φέρει. Ζάχος, Τζίμις, πώς τα άκουσες αυτά που είπα. Γιατί εγώ ειλικρινά σου λέω, κάποιες στιγμές μιλούσε η ψυχή μου, να το ξέρεις. Δηλαδή βλέποντας απέναντι τον Ζάχο με εμπνέει. Πάντα με ψυχή μιλάς. Όχι, όχι. Πάντα με ψυχή όταν έχω κάποιον να με εμπνέει, φίλε, όταν εμπνέομαι, λέω. Άμα δεν εμπνέομαι, δεν μπορώ, φίλε. Βέβαια, η πρώτη έμπνευση είναι ο Άρης. Αλλά θα πρέπει και κάποιος να έχει κάποιον δίπλα σου να στο βγάζει. Εξητάρει, να στο βγάζει. Είμαι. Έλα, πώς τα άκουσες, λέγε. Λέγε, άστα, λέγε. Λέγε. Παρόντες μιλάμε. Τζίμι, πάνω σε αυτά που συζητούσαμε, την άποψή σου θέλουμε. Θέλουμε κράξη μου. Χαίρομαι που σας ακούω, τίποτα άλλο. Αυτό είναι, χαίρετε που σας ακούω. Τι ήταν αυτό. Αυτό είναι αυτονόητο, φίλε. Άποψη σε αυτά που λέγαμε δεν έχεις. Α, επιχειρήματα έχεις. Συμφωνώ μαζί σας, ρε παιδιά. Θέλουμε κάποιον να διαφωνεί. Ό,τι και να πείτε, εγώ συμφωνώ, ξέρετε πολύ καλά. Ό,τι και να πούμε. Γι' αυτό και είστε φίλοι μου. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να πούμε, συμφωνείς. Τζίμι, μη δίνεις. Πρόσεχε, τι θα πεις όμως. Πώς, αφού ό,τι και να πούμε, συμφωνείς. Τσάχο, ναι, γιατί δεν είσαι κανένας που πετάει στα σύννεφα, είσαι προσγειωμένος άνθρωπος και βέβαια. Εμπιστεύομαι, όπως και τον Νίκο, εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν. Γι' αυτό και είστε φίλοι μου, έτσι. Τα λέμε καλά, λες. Εντάξει, αφού συμφωνείς, εμείς θέλουμε να ακούσουμε και διαφορετική άποψη ή πάνω σε αυτά που λέγαμε και κάποιο, κάτι που δεν το έχουμε σκεφτεί ή κάτι που δεν έχουμε μία παράμετρο, μία προοπτική που δεν την έχουμε δει εμείς. Δεν είμαστε ούτε παντογνώστες. Εμένα, Ζάχο, η ευχή μου είναι να δω και αυτούς στη Β' Εθνική, τη δίπλα. Εντάξει, καλά. Αυτό είναι ευχή. Κοίταξε, Τζίμι, επειδή τώρα το ανέφερες. Ναι. Εγώ προσωπικά και εσύ, επειδή είσαι και μέσα σε εκείνη την κοινωνία που είσαι, την κοινωνία του πλήρη ανταγωνισμού, εμένα τρελαίνομαι για ανταγωνισμό, αδερφέ. Τρελαίνομαι για ανταγωνισμό. Συμφωνώ. Ο ανταγωνισμός... Είναι καλός ο ανταγωνισμός. Μπράβο. Όταν είναι υγιής, έτσι. Όταν είναι υγιής. Κοίταξε, άλλος είναι αγωνισμός και άλλο ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός έχει και κολπάκια άλλα. Βέβαια. Δεν είναι... Αλλά ο ανταγωνισμός θα πρέπει να προσέχεις. Ούτε, ένα λεπτό, ούτε στην Αμερική υπάρχει κοινωνία αγκύρων, έτσι. Α, μπράβο. Εκεί δηλαδή, sorry. Εδώ να δεις τι έχει. Άρα είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος να πεις ότι όταν, ναι, συμφωνώ στον ανταγωνισμό. Όταν είσαι στο βούρκο, Τζίμι, δεν γίνεται, άκουσε με, όταν είσαι στο βούρκο, λοιπόν, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι κατά μεγάλο ποσοστό βούρκος. Όταν είσαι στο βούρκο, δεν γίνεται να έχεις ατσαλάκωτο και αλέρωτο σακάκι. Αν έχεις ατσαλάκωτο και αλέρωτο σακάκι, θα παθαίνεις αυτά που έπαθε ο Άρης τα τελευταία 20 χρόνια. Κατάλαβες? Συμφωνώ, Ζάχο. Συμφωνώ, φίλε. Έτσι. Άρα, ή παίρνουμε μέρος, είναι αυτό που λέω διαχρονικά. Να σε κάνω και μια ερώτηση. Παίξε με τους κανόνες του παιχνιδιού. Τζιμάρα, ναι, σε κάνω μια ερώτηση. Ναι, δεν μου λες, εάν είχαμε τον νυν μεγαλομέτωχο του Άρεος, τον κύριο Καρυπίδη, τον είχαμε στους δύο προηγούμενους τελικούς, να μην σου πω και τρεις, που πήγαμε και δεν τους πήραμε. Ναι. Εσύ τι πιστεύεις, θα τους παίρναμε? Με βάση αυτά που βλέπω από τον τωρινό, έτσι. Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη. Μου αρέσουν οι δύσκολες. Δύσκολη, Νίκο. Να μην βλέπω. Μπορώ όμως... να μην απαντήσω. Άκουσε με. Γιατί και αυτός και ο Νίκος το είπε προηγουμένως. Εγώ λέω το παρελθόν να το βλέπουμε, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αυτό είναι σημαντικό σονάρι, γιατί διαχρονικά βλέπω ότι δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας, τουλάχιστον σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Λοιπόν, δεν μαθαίνει ο Αριανός. Και όταν λέω Αριανός, δεν μιλάω για τον φιλαθλόπαδο, μιλάω και για τον άνθρωπο που είναι στη διοίκηση, τον εκάστοτε. Αυτό που παράγει έργο. Αυτός που παράγει έργο, γιατί εμείς ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να πεις εσύ, ό,τι και να πει ο ηγεσίας, δεν παίρνουμε τις αποφάσεις εμείς, έτσι. Λοιπόν, άρα ο Άρης δείχνει η ιστορία του τα τελευταία 20 χρόνια ότι δεν έχει μάθει από τα λάθη του. Λοιπόν, πρέπει ο Άρης να παίξει με τους κανόνες του παιχνιδιού. Βλέπω, θέλω να είμαι όσο δυνατόν δίκαιος μπορώ να είμαι, ότι ο Καρυπίδης ψιλοπαίζει με τους κανόνες παιχνιδιού. Όχι όσο θέλω εγώ. Τουλάχιστον για τη δική μου οπτική ματιά. Ναι. Επαναλαμβάνω, παίζει και συνέχεια λέω το ίδιο πράγμα. Μην ξεχνάμε ότι καλά τα πάει ο Καρυπίδης, αλλά έχει, καλός ή κακός, γράψει και την δεύτερη μεγαλύτερη μαύρη σελίδα στην ιστορία του Άρη. Δεν ανέβηκε επί προεδρίας του Άρης από τη Β' Εθνική. Κατάλαβες. Ό,τι και να λέμε. Να μείνω ουδέτερος εγώ. Σημαίνει ό,τι θέλεις. Εγώ λέω ότι πρέπει. Καλά πάει το καράβι. Πρέπει μέσα στην επόμενη διετία. Τώρα μου πεις, άμα είναι στην τριετία, τι θα γίνει, Ζάχο? Θα πειράξει? Όχι βέβαια.
πρέπει στο προσεχές μέλλον ο Άρης να κατακτήσει τρόπαιο. Δεν γίνεται να είναι ο Άρης 50 χρόνια είναι χωρίς δίκιο. Τρόπαιο. Δεν γίνεται αυτό είναι το πράγμα. Είναι δίκιο και πρέπει να γίνει δεν πράξη. Δεν γίνεται. Έτσι είναι πως δίκιο λειτουργεί. Και πρέπει να γίνει συνέχεια πράξη. Το ίδιο θα λέω. Όταν σου λέει αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο, οι πρόεδροι, αυτοί που το κουμαντάρουν, η ΕΠΟ, η ΜΕΠΟ, η ΞΕΠΟ, ότι δεν γίνεται να πέσει ο Παναθηναϊκός, δεν γίνεται και ο Άρης 50 χρόνια να έχει χωρίς τίτλο. Όπως δεν γίνεται το ένα, μαζί δεν γίνεται και το άλλο. Να πω και ένα τελευταίο. Έτσι. Πες και ένα τελευταίο και θα μπορούσε να πάει καλύτερα ο Άρης. Θα μπορούσε να πάει καλύτερα ο Άρης. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή να σε καλά. Γεια σου, Τζιμάρα. Θερμούς χαιρετισμούς στην Νέα Υόρκη, εξωτική. Και καλύτερα στην Ξενογιάστρα. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά, φίλε Τζίμι. 23-10-287 και 38. Έπεσε ο φίλος, δεν περίμενε. Ο επόμενος, λογικό, καθίσαμε λίγο περισσότερο τον Τζίμι. Επαναλαμβάνω ότι είναι αναγκαία όσο ποτέ η κατάκτηση ενός τροπέως στις επόμενες περιόδους. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το όνομά σου, αδερφέ. Γιάννης Ατρόμητος. Το έχουμε ξαναπεί. Ο Γιάννης, δεν σε γνωρίζω. Ψάχνατε κάποιον να έρθετε σε αντιπαράθεση, δεν είπατε. Εντάξει, φυσικά, αντιπαράθεση. Εντάξει, φυσικά. Να ανταλλάξουμε απόψεις. Δεν είναι αγία απόψεων, αδερφέ. Ο Γιάννης αυτό είναι... το ξέρεις, Ζάχο, ότι ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να, ναι, εντάξει, για ποιο λόγο. Να έχουμε ένταση. Άκουσε με λίγο και ένταση ας υπάρχει κάποια στιγμή, δεν είναι κακό. Αρκεί να μην ξεφεύγεις και πάντα, επαναλαμβάνω, πάντα... Και η ένταση αν είναι με επιχειρήματα... Πάντα, αυτό θα έλεγα. Θεμητή. Θεμητή. Πάμε. Είμαστε, είναι και αντίπαλός μας την Κυριακή ο Γιάννης. Γι' αυτό πήρα, γιατί έχουμε τον ντέρμπι μεταξύ μας. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο παιχνίδι, στο είπα και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε. Νομίζω θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Μακάρι, ανοιχτό και παιχνίδι. Και θα δούμε και γκολ, πιστεύω, γιατί και στον πρώτο γύρο ήρθε 4-2, αν και να σου πω το σκορ ήταν ψηλό εικονικό, γιατί στο τέλος νομίζω βάλαμε τα... Σωστά. Ήταν 2-0, να θυμάμαι καλά, μέχρι το 87. Πώς το βλέπεις εσύ, από τη δικιά σου πλευρά. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε στόχο την θέση της Ευρώπης, ήταν ο στόχος μας από την αρχή όπως και εσάς. Είτε πέμπτος, έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα. Αυτό Γιάννη νομίζω έχει κλειδώσει. Είμαστε και 3 βαθμούς μπροστά. Έχει κλειδώσει αυτό το πράγμα νομίζω. Ναι, εντάξει, μπορεί να γίνει και κανένα θαύμα, δεν ξέρετε. Όχι, ποιο θαύμα να γίνει. Ο Αστέρας ή Λαμία. Όχι, δεν φτάνουν νομίζω. Κάτσε να δω. Πες εσύ αυτό που θες, δεν νομίζω ότι προλαβαίνω. Όχι, λέω Αστέρας και Λαμία στο κύπελο, αν περάσουν στον τελικό κύπελο, καταλαμβάνουν μια θέση. Νόμιζα να περάσουν, νόμιζα έλεγες, ο Αστέρας έτσι κι αλλιώς. Ούτε μία στο τρεις, αδερφέ. Να περάσουν στην πέμπτη θέση, ας πούμε. Πίστεψέ με στο ποδόσφαιρο καλύτερα από ό,τι μιλήσεις ποτέ, γιατί... Ρε παιδί μου, μπορεί να στο ένα από τα δύο παιχνίδια. Λέω εγώ τώρα γιατί είναι χρόνια στα γήπεδα. Μόνο αν δεν το θέλει κάποιος, είτε από τον ΠΑΟΚ είτε από την ΑΕΚ, έτσι. Όχι, να σου πω πως στραβώνει ένα παιχνίδι, πολύ απλά. Με γιατί έβλεπα και το προηγούμενο Σάββατο ένα παιχνίδι. Άλλο σου λέει, στραβοκλωτσιά, πέναλτι και αποβολή στο 5 λεπτό. Έτσι, αυτό ήθελα να σου πω. Είδα ένα παιχνίδι, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, παρακολουθώ παιχνίδια. Είδα ένα παιχνίδι το οποίο στράβωσα από την αρχή και το φαβορί έχασε 3-0. Γιατί έγινε αυτό που είπε ο Ζάχος πριν λίγο. Στο πρώτο κόρνερ έγινε το 1-0 και μετά από νομίζω στο 20 λεπτό, 25 λεπτό. Βγήκε ένα τετατέτ, πήγε να περάσει τον τροματοφύλακα, τον ανατρέπει, τον πετάει και έξω τον τροματοφύλακα. Δεν είχαν δεύτερο τροματοφύλακα καλό. Τρώει το πέναλτι και τρώει και ένα άλλο γκολ. Πάλι μάπα και έρχεται 3-0 το παιχνίδι. Μην το κάνουμε με λεπτομέρειες. Μπορεί να στραβώσει, αλλά λέμε πάντα το ποσοστό, πόσο ποσοστό είναι να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι μικρό το ποσοστό. Ναι, οπότε καλό θα είναι να εμείς τουλάχιστον, γιατί νομίζω ότι έχουμε θέσει και στόχο στην Ευρώπη, καλό θα είναι να πάρουμε τουλάχιστον ένα βαθμό. Φίλε μου, πιστεύω θα να σου μιλήσω μέσα από την ψυχούλα μου και την καρδούλα μου, ούτε στο όνειρό σου. Ναι. Συγγνώμη που στο λέω. Παναγιά μου. Ούτε στο όνειρό σου. Στο όνειρό όταν, όταν θα καθίσεις το βράδυ και λες, αχ, να δω κανένα όνειρο για την ομάδα μου, η ομάδα, η ήττα είναι δεδομένη. Θέλω να πιστεύω. Εγώ το πιστεύω. Θέλω να πιστεύω, το πιστεύω. Γιατί, φίλε, την ομάδα αυτό που έκανε με τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω να το κάνει και με τον Ατρόμητο. Πάντως με τον Παναθηναϊκό είσαστε τραγικοί και άκουσα και τις δηλώσεις του προπονητή σας, ο οποίος μου αρέσει πάρα πολύ σαν προπονητής και σαν χαρακτήρας, ο οποίος δεν έψαξε ούτε δικαιολογίες ούτε τίποτα. Αυτό είναι προστιμή του, έτσι. Προστιμή του είναι, βέβαια. Ναι, ναι, βεβαίως και ο δικός μας το ίδιο. Δεν θέλω λαϊκισμούς και τέτοια, δεν μπορούμε. Σε ανάλογη, άκουσα με λίγο Γιάννη. Πολλές φορές λέει
Γιάννη, πράγματα που δεν αρέσουν στον κόσμο τον πολύ, αλλά εμένα μου αρέσει η αλήθεια. Μπορούσε αν ήθελε, πρόσεξε, να πει, άσχετα είναι σωστό ή λάθος, έτσι, να πει για το πέναλτι, να πει για τις κάρτες, να πει... Το δεν έψεξε. Ναι, μπορούσε να το πει. Εδώ έχουν πει για χειρότερα πράγματα. Γι' αυτό σου λέω ότι μ' αρέσει έτσι. Πολύ. Οι άνθρωποι που είναι στα ράτια και στα ίσα δεν παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, είμαστε κακοί. Και δεν το θέλαμε, νομίζω είπε και αυτό. Ότι φάνηκε σαν να μην θέλαμε το παιχνίδι. Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο. Με πείραξε περισσότερο από όλα. Για το δεύτερο ημίχρονο εννοούσε. Ναι. Το σχόλιο του σε συγκεκριμένη στιγμή ήταν για το δεύτερο ημίχρονο και έχει δίκιο, όντως. Μα δίκιο έχει. Τώρα από πού πηγάζει αυτή όλη η αισιοδοξία του φίλου του Νίκου ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε βαθμό να πάρουμε, γιατί εμείς έχουμε καλή ομάδα, Νίκο. Όχι. Εγώ αντικειμενικά έχουμε καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Σε σέβομαι και όντως έχεις καλή ομάδα. Γιατί αν δεν σέβεσαι τον αντίπαλό σου, δεν υπάρχει περίπτωση να προκόψει ποτέ στη ζωή σου. Γιάννη, αυτός το... Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η σωστή έκφραση, γιατί μου λέει, έχω τον φίλο μου τον Κότσι που είναι ειδικό σε αυτά τα θέματα, αν πρέπει να λες έγχρωμος ή μαύρος. Ναι, ναι. Κάποτε μαύρος όταν έλεγες ήταν ρατσιστικό το σχόλιο. Τώρα βλέπω προτιμάτε το μαύρος από το έγχρωμος. Το έγχρωμος τώρα είναι ρατσιστικό. Δεν ξέρω πώς αλλάζουν μέσα στις δεκαετίες αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτός το 11, πώς λέγεται, ο Μπρούνο Κόντι, πώς το λένε αυτό. Ο Μπρούνο, αυτός, επαναλαμβάνω, έχω ρωτήσει μια φορά. Αυτός ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τον Ατρόμητο. Νομίζω ότι έχει και του χρόνου συμβόλαιο. Δεν είμαι 100% σίγουρος. Νομίζω και εμείς έχουμε και άλλο ένα πολύ σημαντικό εκκρεμότητα, ότι ο Κάνατη είπε ότι θα απαντήσει στο Σπανό αμέσως μετά το παιχνίδι με τον Άρη. Αν θα μείνει του χρόνου. Κάτι για Νιρεμβέργη διάβασα, αν ισχύει, δεν ξέρω. Δυστυχώς, παιδιά. Η πλάκα είναι ότι τον πέτυχα στο Λιχνεστάιν, γιατί είχα πάει να δω το Λιχνεστάιν Ελλάδα το 2-0, το 0-2 μάλλον. Και τον πέτυχα και μιλήσαμε λίγο και του είπα ότι θα μείνεις Κότσι και γέλαγε. Δεν μου απάντησε. Δεν θα γελάσει. Γιατί ήταν εντάξει με τη γυναίκα του, βέβαια. Ναι, εντάξει. Είμαστε σε χαλαρή φάση γιατί μπήκα σε ένα καφέ εκεί, στο Λιχνεστάιν. Αλλά εμάς μας καίει αυτό το θέμα, γιατί αυτός ο προπονητής, παιδιά, έχει δείξει πραγματικά ότι του αρέσει να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είναι ένας άνθρωπος συμπαθής και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι στο Περιστέρι τον φωνάζουν δάσκαλο. Βέβαια, δεν ξέρω αν άκουσες το χθεσινό μου σχόλιο, δεν θυμάμαι αν το έκανα όταν έκλεισες όταν είσαι στον αέρα, μάλλον όταν έκλεισες. Ότι εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός. Βέβαια, ο κάθε προπονητής φαίνεται έχει το πόσο. Όχι. Το πόσο καλός είναι, φαίνεται όταν, όταν υπάρχει πίεση πάνω του. Δηλαδή, θα θέλω να δω τον Κάναντι να πάει σε μια ομάδα που θα διεκδικεί το πρωτάθλημα, εκεί θα τον αξιολογήσω. Στον Ατρόμητο θεωρώ. Γιατί το έλεγα χθες και με έκραζε ο Τρέγιας και μάλιστα αναφέρθηκες εσύ. Άρα δεν ήσουν χθες, προχθές πρέπει να πήρες. Ότι όχι, προχθές, έλεγα προχθές. Ότι στον Ατρόμητο δεν υπάρχει πίεση. Ναι. Και ενώ ας πούμε το πήρε ότι υποβάθμιζα τον Ατρόμητο. Λέω δεν υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή και έβδομος αν έβγαινε ο Ατρόμητος φέτος. Δηλαδή θα κράζαν τον Κάναντι. Όχι βέβαια. Όχι. Ο στόχος ήταν η Ευρώπη και το καλό ποδόσφαιρο. Ωραία. Δεν έβγαινε Ευρώπη. Έβγαινε έκτος ο Ατρόμητος. Θα κράζανε, θα υπήρχε πίεση και κράξιμο στη διοίκηση στον προπονητή. Όχι. Άκου να σου πω κάτι. Στον Ατρόμητο σε έχω ξαναπεί. Οι περισσότεροι είναι φίλοι κανονικοί σαν εμένα. Υπάρχουν κάποιες ομάδες και στον Πανιόνιο. Είναι πολύ, πολύ μικρή η μειοψηφία οι οποίοι κράζουν, κάνουν επεισόδια και τέτοια. Δηλαδή ειδικά στον Ατρόμητο πηγαίνουν ποδοσφαιρόφιλοι που πηγαίνουν χρόνια και πηγαίνουν και σε όλα τα γήπεδα. Το έχω ξαναπεί αυτό. Τι λένε, σε ρωτήσω, δηλαδή πόσο μέσο όρο εισιτήριων έχετε σαν Ατρόμητος? Πολύ μικρό, πολύ μικρό. 800, ούτε 2-3 χιλιάδες δεν νομίζω να μάθω. Όχι, 1000-1200 νομίζω. 800 είχα δει. 1000-1200. Α, μέσο όρο είπες. Α, συγγνώμη. Ναι. Κοίτα, τη γεμίζει συνήθως με τις παραδοσιακά μεγάλες ομάδες. Τρίτη στα εισιτήρια και απαιτείται. Ρε παιδιά, δεν το συζητάω. Να βγει τέταρτος. Ειλικρινά σου το λέω. Απαιτείται. Όχι. Να βγει τέταρτος. Εμένα αυτό. Ευρώπη ούτως ή άλλως βγαίνουμε και οι δύο. Δεν είναι αυτό. Αυτό που λέει ο Νίκος, εντάξει, είναι ένα γεγονός, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι για μένα, γιατί με αυτή τη λογική πρέπει συνέχεια ο Ολυμπιακός να παίρνει πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, και ο Παναθηναϊκός να βγαίνει δεύτερο. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος στα. Ναι, εντάξει, να πάρει το πρωτάθλημα, να μην το πάρει ο Πάοκ, αφού είναι πρώτος στα. Εντάξει, στα εισιτήρια Ολυμπιακού. Εντάξει. Αυτό δείχνει τη δυναμική. Ο Άρης μιλάει. Κρατάει δυναμική. Ο Άρης είναι μια ιστορική ομάδα. Μεγάλη ομάδα. Τη σεβόμαστε απόλυτα, δεν το συζητάω καν. Εγώ ήμουν και στον τελικό του κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό, όπως χάσατε. Σε είχα δει τότε που έβγαζες με το κινητό. Με εσάς ήμουν, όχι. Ήμουν στον Αφρικό Μαριανό από την Αθήνα. Και είχα τρελαθεί που φωνάζατε αυτό το σύνθημα. Κανα πεντάλεπτο Άρη Γερά μέσα στο ΟΑΚΑ. Το κύπελο αυτό. Σήκωσατε για να τρελαθώ. Αυτό ήταν λάθος, αδερφέ. Αυτό ήταν λάθος. Όχι.
Αυτό πλέον είναι λάθος. Την επόμενη φορά. Κάνει πανηγύρι, δεν θα... είναι αλήθεια, ναι. Μπράβο. Την επόμενη φορά δεν θα το κάνουμε αυτό. Ναι, θέλω να πιστεύω. Για να δούμε. Θα το κάνουμε εφόσον το πάρουμε. Και... κοίτα, αυτό το μάτς. Και... ναι, πες. Έχετε ένα πρόβλημα στην Αθήνα και φέτος. Το γνωρίζετε, έτσι. Ότι η μόνη ομάδα που κερδίσατε στην Αττική είναι ο Απόλλωνας. Χάσατε τον Πανιόνιο, χάσατε από εμάς, από την ΑΕΚ και κλεισμένον, από τον Παναθηναϊκό και κλεισμένον. Και από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα εκεί. Ναι. Πρέπει να το κοιτάξετε λίγο αυτό, γιατί νομίζω ότι για να τερματίζετε όσο ψηλότερα γίνεται, θα πρέπει να κοιτάξετε τα παιχνίδια του λεκανοπεδίου. Έτσι. Δεν έχει άδικο. Και μάλιστα στην Αθήνα έχουμε πολλούς φιλοαριανούς, εσύ. Πάρα πολλούς. Λοιπόν, κλείνεις, αν και νομίζω είχες δώσει, είχες δώσει αποτέλεσμα. Νομίζω... εγώ είπα θα έρθει 2-2, παρακινδυνευμένο. Ναι. Βλέπω ανοιχτό παιχνίδι αυτό. Μακάρι. Και νομίζω ότι έχουμε τα... και εμείς και εσείς έχουμε πολύ καλή. Μακάρι στο ανοιχτό ενώ, αλλά θεωρώ ότι θα κερδίσουμε. Θα σπάσει τα κοντέρ της τηλεθέασης και αυτό το μάτς. Για να δούμε. Γεια σου, αδερφέ. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά, Γιάννη. Καλό βράδυ. Στον επόμενο φίλο. Και αυτό έπεσε. Τι γίνεται, ρε φίλε. Τι γίνεται. Λοιπόν, εντάξει, να κάνουμε, ρε φίλε. Ξαναπάρει, αν έπεσε. Λοιπόν, όντως το παιχνίδι. Διάβασε κανένα. Έχουν στείλει πολλά. Τι να διαβάζω, ρε inbox. Όχι, αυτό δεν είναι. Όχι, όχι, εδώ μέσα εκεί κάτι. Ναι. Εντάξει. Τι να διαβάζω. Ντροπαλή, ρε, ντροπαλή. Εντάξει, ρε φίλε. Είπαμε inbox και τέτοια να διαβάζω και σε τέτοια. Ντροπαλή. Δεν σου λέω, φίλο ο Μπακαλούμης από την Αγγλία κατέστρεψε τη Μάντσεστερ. Τι έγινε, Δημητράκη. Ο Κοσμάς, ο Χαρπαντίδης που είναι από τη Γερμανία. Γερμανία, μας ακούνε, Αγγλία, Νέα Υόρκη. Κατάλαβες. Ναι, έλα. Διαπλανητικό το έχει κάνει, ρε, εσύ, Ζάχο. Ζάχο, ναι. Ναι. Ο φίλο ο Θάνος λέει να μας πει. Για το, βέβαια, διακομωδώντας, ναι. Χαρτολογώντας μάλλον, ναι. Να μας πεις για τον έρωτα που είχες με τον Σκόρδα. Και εκείνο το ηχητικό που. Κοίταξε, το ηχητικό το οποίο αναφέρεται από πολλούς, έτσι. Ευκαιρία αυτό εδώ πέρα. Mm-hmm. Και ο Λάμπρος και ο κάθε Λάμπρος. Mm-hmm. Όσοι τέλος πάντων πέρασαν από τον Άρη, ναι. Προσπάθησαν ό,τι μπόρεσε ο καθένας και έφυγαν. Εντάξει. Ναι. Κοιτάμε μπροστά. Είναι πάνω σε αυτό που, είναι αυτό και εσύ, που είπαμε προηγουμένως, να... ότι το παρελθόν, ναι. Δεν μπορείς να το αλλάξεις. Ναι. Το μέλλον μπορείς. Γιατί πρέπει να μαθαίνουμε και από τα λάθη μας. Από τα λάθη του παρελθόντος θα πρέπει να μαθαίνουμε. Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, εντάξει. Γιάννη, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα γιατί ο Ιχολήπτης μου κάνει σήμα. Αμέσως μετά θα έχουμε ένα δεκαλεπτάκι, τεταρτάκι πιστεύω, για το τελευταίο μέρος της εκπομπής της κιτρινόμαυρης ράδιο Μαρμίτα της σημερινής. Κιτρινόμαυρης ράδιο Μαρμίτα εκπομπής. Εδώ με τον Νίκο και τον Ζάχο. Πάντως, πλάκα-πλάκα, αδερφέ. Ναι, ναι. Βλέποντάς σε, έτσι εδώ που κάθομαι στο μικρόφωνο, ναι. Και βλέποντάς σε απέναντι, ναι. Εμπνέεσαι, αδερφέ. Εμπνέω. Όταν πίνουμε καφέ, δεν εμπνέω. Όχι. Όχι. Εδώ δεν ξέρω. Ναι. Φοράς τα ακουστικά αυτά, δεν ξέρω τι γίνεται. Σε βλέπω. Παίζεις εντός έδρας. Παίζεις εντός έδρας. Ωραία, φίλε. Ανέβασε με κι άλλο, ανέβασε. Respect. Ήθελα και τον Μπουγατσίνιο εδώ, ρε φίλε. Ακούν θαυμάστριες, ανέβασε με κι άλλο. Ακούνε. Λοιπόν. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 12-13 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Νίκος Ηγεσία, Ζάχος Ντούρλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Από τις 7.30 ώρα είμαστε παρέα σας. Θέλω να πιστεύω καλή. Ανοίγουμε ξανά τις γράμμες στο 2310-287 και 38, 6945-287 και 38. Έχουμε όμως στην τηλεφωνική γραμμή ήδη φίλους σε αναμονή. Πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. Α, έχουμε τον Χρήσταθο Τσαλτίδη. Α. Παρέμβαση. Για να τον ακούσουμε. Καλησπέρα, κύριε Τσαλτίδη. Είμαι φαν της εκπομπής σας. Ναι, Λαβαφυλάκος. Περίμενε. Ειδικά όταν κάποιος λείπει. Είμαι φαν της εκπομπής, ειδικά όταν λείπει κάποιος. Καλά. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Κάθε Πέμπτη δηλαδή σας ακούω. Ναι, ένας. Ναι, άκουσε με λίγο. Ένας από τους νονούς σε εισαγωγικά της εκπομπής και εσύ. Άρα πώς το λες αυτό. Εγώ είμαι ο νονός της εκπομπής. Ο νονός. Μετάνιωσες που έγινες νονός. Δηλαδή εσύ βάλες το χεράκι. Α, μπράβο. Γενικά το έχω βάλει αρκετά το χεράκι. Οπότε λαϊκίζεις. Στο όλο κόνσεπτ. Ναι. Ναι, ναι. Άλλωστε ο κύριος Τρέγιας όταν πήγε στο Τόπουλο το είπε. Ο Τσαλτίδης λέει το, το έβγαλε. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Όντως. Λοιπόν, είδα... Πήρα να χαιρετήσω. Ναι, τι θες. Όχι, όχι. Πες τι είδες πρώτα. Λέω, είδα κάποια... Ναι. Με ρωτούσαν τα κορίτσια εκεί που είχαμε, τα promo girls και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Πού είσαι.
Γιατί έμαθαν ότι είσαι ο πιο περιζήτος Εργένης. Ναι, πες στις κοπέλες. Πες στις κοπέλες, Σάββατο στις 11 μέχρι τις 12 θα είμαι εκεί το πρωί. Αλλά θα, πες... θα είναι εκεί. Ναι, θα είναι εκεί. Πες, έχω ναι. Δεν μπορεί να μιλάει με γυναίκες που δεν φοράνε 12 πόντα όμως. Έτσι να τις πεις. Συγγνώμη, δεν τις είδες, έτσι. Τι? Η μία ήταν ένα 80 χωρίς τα 12 πόντα. Ναι. Και η άλλη ήταν ένα 75 χωρίς τα 12 πόντα. Mm. Φορώντας τα 12 πόντα, η μία με περνούσε εμένα ναι. που με 91. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα, Σαλτίδη. Έγινες ψαράκι. Είπε ο Ζάχος Ντρούλινγκ, είπε δίπλα του γυναίκα ναι. μόνο με 12 πόντο. 11 και μισό τη διώχνω. Σωστό, θα τις πούμε, ρε φίλε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ κάλεσα στην εκπομπή σας, την πολύ ωραία διεκπομπή σας, αφού περάσαμε πολύ ωραία Sport Expo, γιατί ήταν ωραία, γιατί πέρα από τα ωραία κορίτσια που έχουμε κάθε χρόνο στο περίπτερό μας, σήμερα είχαμε την τιμή να έχουμε πολλούς από τους παίκτες του Άρη μας, αλλά και διαφόρους άλλους. Και διάφορους άλλους που έχουν σχέση με τον Άρη. Ήταν πολύ ωραία η εκδήλωση κτλ. Αλλά εγώ πήρα γιατί ακούω στο Λίμπερο και στο στούντιο και είμαι χαρούμενος γι' αυτό μία από τις πιο καθαρές φωνές του Άρη. Ναι, και μιλάω για τον Ηγεσία. Ηγεσία. Και καθαρή ακόμα και όταν με ξεφώνιζε, καθαρή ακόμα και όταν έκανε λάθος. Γιατί όλοι κάναμε λάθη στην πορεία και είναι φυσιολογικό. Αλλά ο Νίκος, ακόμα και σου λέω και να ξεφώνιζε εμένα. Ναι. Ήταν καθαρός. Δεν είχε ποτέ αυτό βόλο. Για μένα, άκου τι λέει, δεν είχε για βόλο. Μένα, αυτό για μένα, για έναν οπαδό του Άρη, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και το ξαναλέω, θα μπορούσα να πιαστώ από δύο φορές που βγήκε στο ραδιόφωνο και είπα ο Ταλτίτης τώρα και τ' άλλο. Κάποτε. Παλιά, όχι τώρα. Λοιπόν, δεν θυμάμαι. Ο Νίκος είναι καθαρός. Και το λέω αυτό γιατί χθες στην ανάρτηση που έκανες υπήρχαν κανένα δυο που τον ξεφώνησαν το ένα τ' άλλο. Καλά, εντάξει. Εγώ λοιπόν ήθελα να το πω αυτό, ότι και λάθος που έχει κάνει σε δύο περιπτώσεις ή οτιδήποτε άλλο, το έκανε γιατί ένιωσε να υπερασπιστεί ή να ξεφωνήσει κάποιον για το καλό του συλλόγου. Έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο, ο γνώμονας μετράει, έτσι. Βέβαια, ο λόγος. Και το ξέρω ότι είναι καθαρός ο Νίκος, το έχω τσεκάρει από 10 φορές. Και πρόσεξε, θα σου το πει τώρα, ακόμα και τη φορά αυτή με το περιβόητο σκετσάκι που έχει γίνει πλέον με τον Σκόρδα. Ναι. Ο Σκόρδας δεν έχει αντιληφθεί ναι, τι βγαίνει να πει ο Νίκος. Ακριβώς. Είναι έτσι όπως και το λες. Ξεφωνίζει και τον ξεφωνίζει, ενώ ο Νίκος έχει βγει να μιλήσει υπέρ του. Υπέρ του, ακριβώς. Κοίτα, χρησιμοποίησε και ο Νίκος βέβαια δεύτερο πληθυντικό, έτσι. Και ήταν έτσι το κατάλαβε και ο Σκόρδας, ότι έβαζε και αυτόν στο σακί, ας πούμε. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Μα γι' αυτό, μα γι' αυτό είναι λοιπόν, και ωραίο. Εγώ λέω λοιπόν. Μα γι' αυτό είναι και ωραίο, λέω, το... λοιπόν. Α, γι' αυτό είναι ωραίο και το ηχητικό, έτσι. Έτσι. Εγώ λέω λοιπόν ότι ορθώς έβαζε δεύτερο πληθυντικό. Ναι. Γιατί έτσι έπρεπε. Και όλοι έπρεπε, σε εκείνη την εποχή όλοι πρέπει να μπούμε σε εκείνο το σακί γιατί όλοι κάναμε λάθη. Άλλος περισσότερα, άλλος λιγότερα. Σωστό αλλά, αυτό. Αλλά ότι αγαπάς πάρα πολύ. Αυτό λέω για καθαρότητα. Χρυσάτε. Για καθαρότητα για τον Νίκο και μπράβο. Σωστό αυτό, αλλά ότι έχεις και μία... Τώρα τα 500 ευρώ που θα μου δώσει για αυτή την αβάτα ναι. θα τα βρούμε να ρίξουμε στο μακριά. Θέλω να το πω αυτό. Σωστό είναι αυτό που είπες και για το δεύτερο. Χρυσάτε πάνω απ' όλα. Το συμφέρον του Άρη. Το συμφέρον τίποτα της άλλο. Για μένα είναι αυτό. Τίποτα. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευση. Άντε, δεν το λέω. Πες το. Λέω, ήθελα να πω. Αυτό λέω. Δεν θα μάθω. Ήθελα να πω, αφήστε με να το πω αυτό που θέλω. Ότι είχες δίκιο για το δεύτερο πληθυντικό αυτό και ότι όλοι κάναμε λάθη εκείνη την περίοδο. Αλλά η αγάπη σου προς το Λάμπρο Σκόρδα είναι δεδομένη ακόμη και τώρα. Οπότε. Κοίταξε, θα σου πω το εξής. θα το δεις σε λίγο, θα βγει και ένα βιντεάκι που κάναμε τους μεταράδες που πήγαν στα παιδιά. Ακόμη δεν βγήκε αυτό. Τώρα θα βγει, τώρα θα βγει. Μόνο το πρόμο που έκανε ο Γιωργάκης Σαββίδης σχόλιο. Λοιπόν, αυτό να σου πω, αυτό είπα και προηγουμένως στον Ζάχο, ότι το παρελθόν δεν αλλάζει με τίποτα. Μόνο το μέλλον αλλάζει. Κάτι παρόμοιο πήγα να πω τώρα. Μπράβο, εφόσον μελετάς το παρελθόν. Πέρασε, έχω συγκεκριμένα πράγματα και παράπονα, αν θες. Από τη συμπεριφορά του Λάμπρου απέναντι σε μένα, έτσι, πέρα από τον Άρη, πέρα από αυτό, έτσι. Αλλά δεν έχει καμία ουσία. Δεν έχει καμία ουσία. Είχε το δικό του τρόπο σκέψης, διαφωνούσαμε κάθετα, αλλά το ότι μπήκαμε οι Αριανοί και μαλώναμε μεταξύ μας, πέρα ότι έβγαλε κάποιους ζημιωμένους προσωπικά, έτσι. Που αυτό όμως δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Έτσι. Ζημιώθηκε ο σύλλογος. Είχαμε φίλε δύο μέσα και μαλώναμε μεταξύ μας.
Ας τα αφήσουμε, Χρυσάθε. Μαλώναμε μεταξύ μας. Χρυσάθε, θέλω... Πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι να υπάρχουν, επειδή μιλάμε για το παρόν, δυνατές φωνές σαν του Νίκου. Αυτό γι' αυτό είναι. Νομίζω ότι πρέπει να έρθει στο Λίμπερο. Εδώ πέρα είναι. Εδώ πέρα. Άκουσε με τώρα για να κλείσουμε, γιατί έχουμε και μια ακόμη γραμμή να πάρουμε το φίλο και να κλείσουμε. Θέλω να μας πεις, περιμένουν όλοι, διότι βλέπω ήταν και ο Ματέο Γκαρσία στην Ελέσπο. Και επειδή κάποια αθηναϊκά μεν site δε λένε ότι υπάρχει σχεδόν, θα σου το πω έτσι, προφορική συμφωνία. Πόσο αλήθεια ή ψέμα είναι αυτό? Όχι, δεν υπάρχει προφορική συμφωνία. Αυτό που υπάρχει είναι ότι είναι σε καλό δρόμο η όλη υπόθεση φόντος. Ότι ο Άρης είναι η μόνη ομάδα που έχει σχηματοποιήσει μια πρόταση προς την Las Palmas. Είναι η μόνη ομάδα που πραγματικά έχει δείξει έμπραχτο ενδιαφέρον. Όχι ότι δεν έχουν ασχοληθεί και άλλες ομάδες. Ναι. Έχουν ασχοληθεί. Αλλά υπάρχει κάτι σημαντικό στην όλη υπόθεση. Ο Άρης, πριν κάνει την κίνηση προς τη Las Palmas, έπεισε τον παίκτη. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό, το θέλω. Έχει, λοιπόν σύμμαχο τον παίκτη. Και αυτό λέει κάτι για τη συνολική λειτουργία της ομάδας. Και είναι Απρίλιος. Ο Άρης σημαίνει ότι αυτό το δουλεύει από το Γενάρη. Έτσι. Και με άλλες περιπτώσεις. Για μένα αυτό είναι θετικό, γιατί υπάρχει έλλειμμα οργάνωσης ακόμα σε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά είναι και φυσιολογικό να υπάρχει. Ούτε έτσι. 30 και 40 εκατομμύρια έχει ο Καρυπίδης να διαθέτει κάθε χρόνο για τα πάντα, ούτε μέσα σε ένα χρόνο μπορείς να διορθώσεις όλα. Και μιλάω από το γήπεδο, τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας, μεταγραφές ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δείχνω ότι σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις, είτε τις ενίσχυσης στο Γενάρη, είτε τώρα, δουλεύει. Δεν εξαρτάται απόλυτα από τον Άρη το θέμα. Αν εξαρτώταν μόνο από τον Άρη, θα ήταν ελεύθερος ο Ματέο, θα είχε κλείσει ο παίκτης. Χρυσανθέ, πάνω απ' όλα να μην φουσκώνουμε τα μυαλά του κόσμου του Άρη. Την αυτό, αλήθεια θα μόνο, να σου πω, με χαμηλούς, μπράβο, με χαμηλούς τόνους, για να κάνουμε σοβαρή ομάδα, σοβαρή. Έχει η ομάδα πολλά πράγματα ακόμα που πρέπει να διορθώσει. Φυσικά. Είναι σε ένα βαδί, σε ένα δρόμο, ο Άρης πρέπει να είναι μίνιμουμ κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Αυτό είναι ο στόχος. Και από τη στιγμή που το πετυχαίνει στην επιστροφή, που είναι η πιο δύσκολη χρονιά, έτσι, γιατί κουβαλάει και ό,τι κουβαλάει τα προηγούμενα χρόνια, από τη στιγμή που το πετυχαίνει, θα πρέπει κάθε χρόνο minimum στόχο να λέμε. Ωραία. Ότι, πρόσεξε, όχι ότι πέτυχε η χρονιά, ότι δεν απέτυχες γιατί βγήκε τέταρτος. Πετυχημένη... Άρα είσαι στην Ευρώπη. Πετυχημένη είναι η χρονιά. Είναι μόνο με τίτλο. Μόνο με τίτλο. Μπράβο. Βλέπω ότι ακούσεις εκπομπές και μας παίρνεις ατάκες μας. Εντάξει. Copy-paste. Παρόλο που είμαι 23 χρόνια στον χώρο και στο ρεπορτάζ και έχω ένα τεράστιο προνόμιο σε σχέση με πολλούς συναδέλφους, ήμουν και εντός. Εκεί αντιλαμβάνεσαι πολλά πράγματα και είναι σε τεράστια εμπειρία. Δεν πάω να ακούω, και το ακούω κυριολεκτικά, το εννοώ, όλες τις καλές αριανές φωνές που θεωρώ εγώ τουλάχιστον ότι είναι καλές και προσφέρουν στο σύλλογο. Από αυτόν που μιλάει πρώτη μέρα σε ένα ραδιόφωνο μέχρι αυτόν που κάνει 50 χρόνια ραδιόφωνο. Έτσι, μόνο έτσι ένας αριανός δημοσιογράφος, ο κάθε δημοσιογράφος για την ομάδα, αλλά εμείς μιλάμε για το μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας αυτή τη στιγμή, τον Άρη. Μόνο ένας έτσι καλός δημοσιογράφος μπορεί να γίνεται καλύτερος και να τραβάει. Ωραία. Φυσικά και σας ακούω, κύριε Τρούφ, άλλος είστε και 70. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρύσανθε, για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όντως είμαι και μια ηλικία. Να είστε καλά, κύριε Χρύσανθε. Είμαστε και μια ηλικία μεγάλη. Πάντως έκανες καλή διαλογή με τον Ζάχου. Ναι. Εντάξει, δεν κάλιο αργά, κάλιο αργά, παρά ποτέ. Έτσι. Περνάω από ένα ιστορικό τώρα εδώ πέρα. Ιστορικό. Πολύ καλά παιδιά δουλεύουν στο τμήμα μου, που είναι, ξέρετε. Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Χρύσανθε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Να είστε καλά, να είστε καλά και προσοχή στον δρόμο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο φίλος περίμενε μάλλον. Όχι. Έχουμε. Καλησπέρα. Γεια σου, ρε παιδιά. Γεια σου, φίλε μου. Το όνομά σου, αν θέλεις, ο τελευταίος. Μην καλείτε. Περίμενα. Αριστείς είμαι. Έλα ρε Άρη. Όνομα και πράγμα ο Άρης. Έλα ρε Αριστείς. Σ' ακούμε. Τι ήθελα να πω. Καταρχήν, αυτό θα κάνω μια ομάδα σε 5 χρόνια, το ακούω από την πρώτη θητεία του Ηλιάδη. Το 91 είναι. Ο Ηλιάδης την πρώτη όταν ανέλαβε, δεν θυμάμαι, φίλε, τώρα σε αυτά δεν είμαι... Μπορώ να σου πω άλλα πράγματα, θυμάμαι τις χρονολογίες, δεν τα πάω καλά, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω κάπου εκεί πρέπει να είναι όμως.
Ναι, με το χλωτάπιτα που έλειπε και ο χλωτάπιτας όταν έφυγε. Τον πήρε φαίνεται στη βαλίτσα. Είναι μια έννοια στον Αριανό. Mm-hmm. Οποία είναι... Υπομονή με υπομονή, αδερφέ, έχει διαφορά, έτσι. Λίγο είναι αφηρημένη έννοια. Έχει γίνει αφηρημένη έννοια. Να την κάνουμε συγκεκριμένη. Ναι, την κάνουμε συγκεκριμένη. Την κάνουμε... Γι' αυτό το ξεκαθαρίζαμε εμείς. Είπαμε υπομονή, αλλά υπομονή με στόχο. Όχι απλά όλο υπομονή. Όλο με στόχο είμαστε, ρε Σιγκαρντάζη. Όλο με στόχο είμαστε από τον Ιλιάδη. Αυτό σου είπα την αρχή. Όχι, ήταν και πιο πριν. Επί του, με τον Γιουργάρα, του Χατζάρα, ας πούμε. Μπορεί, μπορεί. Πεντά, και πιο πριν. Εγώ είμαι σχετικά μικρός και θυμάμαι από τότε. Πόσο χρόνο είσαι, αδερφέ? 37-38. Εντάξει. Δεν είσαι μικρός, δεν είσαι και μεγάλος, όντως, στη μέση. Όχι, όχι, σχετικά μικρός με εσάς, αυτό εννοώ. Καλά, με εμάς, άσε. Εμείς είμαστε, τι είπες το... Μαυσολία είμαστε, άσε. Όχι, όχι, σχετικά, δεν ήθελα να... Απλά θυμάμαι από εκεί και πέρα, κατάλαβα. Οκ. Ναι. Ύστερα λέγατε ότι πρέπει να παίξει ο Άρης με τους κανόνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι, πρέπει να παίξει με τους κανόνες του παιχνιδιού. Τι εννοείται, ρε παιδιά? Αυτό, ο Ζάχος το είπε. Αυτό το λέω κοντά μια δεκαετία. Λέω ότι ο Άρης μέχρι τώρα δεν έπαιζε με τους κανόνες του παιχνιδιού. Δηλαδή ήταν ένας... Τι να κάνει. Ήταν ένας, θα σου πω. Ήταν ένας... Γιατί ανέφερες και παράδειγμα... Όχι, δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα. Πρόσεξε, πρόσεξε. Καταρχήν μιλάμε δημόσια, δεν μιλάμε στο καφενείο, έτσι. Άρα καταλαβαίνεις ότι προσπαθώ να ρετουσάρω αυτό που θέλω να πω. Λοιπόν, λέω ότι ο Άρης, επειδή είχε διαλέξει έναν δρόμο μοναχικό και ξέρουμε πώς λειτουργεί το ελληνικό πρωτάθλημα, βίωσε αυτά που βίωσε. Όταν είσαι στον υπόνομο, αν δεν ανακατευθείς με τον υπόνομο, θα σε φάνε, όχι τα βατράκια που είπε ο Λάμπρος ο Σκόρδας, θα σε φάνε οι αρουραίοι. Κατάλαβες, ή θα λερώσεις το σακάκι ή θα παθαίνεις αυτά που παθαίνεις. Διάλεξε και πάρε. Μπορείς να κάνεις και το άλλο. Να μην μπαίνεις μέσα στο πρωτάθλημα. Μπορείς να το κάνεις και αυτό. Κάτσε, Ζάχου, γιατί έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα. Τι να κάνω? Γιατί ανέφερε το παράδειγμα του συμπολίτη. Τι να κάνω? Να κάνω, να γίνω χαλήφι στο χαλήφι? Όχι, φίλε, να διεκδικήσεις. Να παίρνω παιχνίδια, παπά. Όχι, 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 όχι. Λέω, να διεκδικήσεις. Άσε με λίγο, γιατί έχετε... άκουσα το σκεπτικό σου πριν και μα τώρα. Μα μου λες τι να κάνω, θα σου απαντήσω. Ναι, μα γιατί αυτά κάνει ο άλλος. Ο άλλος θα κάνει τώρα, ένα λεπτό. Ο άλλος θα κάνει τώρα που έχει έναν άνθρωπο στη διοίκησή του που είναι οικονομικά πολύ δυνατός. Εγώ μιλάω τι έκανε και όταν δεν ήταν οικονομικά δυνατός. Εμείς δεν έχουμε έναν. Να παίξει με τους κανόνες του παιχνιδιού, φίλε. Είναι Άρης και πρέπει να πάρω το κομμάτι της πίτας που με αναλογεί. Ακριβώς γι' αυτό, επειδή είσαι Άρης και δεν είσαι περήφανος σύλλογος, δεν έχεις μάθει να κλαψουρίζεις. Ναι. Δεν έχεις μάθει να μην το πω στον αέρα να στείνεις, ξέρεις. Mm-hmm. Δεν έχεις μάθει να ανεβαίνεις σε άρματα. Δεν έχεις μάθει να κλαίγεσαι. Δεν έχεις μάθει να αδικείς. Mm-hmm. Δεν έχεις μάθει όλα αυτά που έκανε ο άλλος και κάνει. Και το κάνει ακόμα με πιο μεγάλη θρασίτητα τώρα που έχει τη δύναμη, δηλαδή το χρήμα. Mm-hmm. Εγώ αυτό νομίζω. Ωραία. Δηλαδή θέλει να κάνει αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια και το έχει απεδείξει τα δύο τελευταία χρόνια, όπως και τρανό παράδειγμα είναι η εισβολή στο γήπεδο με αυτό που έγινε τέλος πάντων πέρσι με την ΑΕΚ. Ωραία. Εγώ δεν θέλω να τα κάνει αυτά ο Άρης. Ωραία. Εγώ θέλω να πηγαίνει σε κάθε παιχνίδι να το καθαρίζει και να φεύγει. Ούτε να τα κοιμιάζει με διαιτησία, ούτε να τα κοιμιάζει με συλλόγους, πέρα από κάποιες εμπορικές συμφωνίες παικτών. Και αυτά είναι και επαγγελματικά, έτσι. Να κάνεις ό,τι κάνεις πάντως για το συμφέρον του συλλόγου. Ό,τι και να κάνεις να είναι για το συμφέρον της ομάδος. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να κλαψουρίζω. Όχι, και να πάρω ένα κύπελο. Κοίταξε, είδες φέτος ότι δεν κλαψουρίσαμε, δεν κάναμε τίποτα. Μα αυτό μ' αρέσει. Έτσι. Λοιπόν, Άρη, και αύριο θα τα πούμε. Είσαι δυνατός παίχτης. Κλείσε λίγο με αυτό, γιατί ήδη και πέντε πάει. Το κλείνω ήδη. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε. Δικός μας άνθρωπος είσαι, έτσι κι αλλιώς. Και αύριο μέρα είναι. Και εκπομπή υπάρχει και μετά στο Τρέγια. Μην μπαίνεις, Γιάννη, άλλα τηλέφωνα. Να διαβάσω λίγο και κάνουμε και την αποφώνηση να διαβάσω τον βασικό υποστηρικτή της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, που είναι το Πορκίτο Ψητοπολείο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις, με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα γατσάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες, σαλάτες και συνοδευτικά. Έχουμε και
νηστίσιμο μενού που αποτελείται από φαλάφελ, μπιφτέκι λαχανικών, μανιτάρια σιχάρα, καλαμαράκια που μπορείτε να τα συνδυάσετε όπως επιθυμείτε σε αράβικη, πίτα, κυπριακή, κανονική και φυσικά πάντα σε χορταστικές τεράστιες μερίδες. Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου η διεύθυνση και delivery στο 2310 520 555. Αν κατεβάσετε και την εφαρμογή από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνετε παραγγελία από το κινητό σας, παίρνετε και έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Τον επίλογο θα τον κάνεις εσύ η ηγεσία και θα πω εγώ και για την επόμενη εκπομπή. Ζάχο μου, σε ευχαριστώ που με κάλεσε την εκπομπή σου. Ναι. Θα κεράσεις. Σου το είπα και άλλη φορά. Ναι. Στον Μπουγατσίνο και σε σένα έχω έρθει. Ναι, όντως. Γιατί σα είχα πει και παλαιότερα όταν είχαμε περάσει τα δύσκολα χρόνια. Εσείς ναι. Και να με βρίσετε, ειλικρινά, επειδή συμπεριφερθήκατε έτσι αγνά και όμορφα στον Άρη. Ειλικρινά σας το λέω, έχετε δικαίωμα, έλεγα τότε, θυμάμαι, και να με βρίσετε και να κάνετε ό,τι και να κάνετε εσείς, ειδικά οι δύο εσείς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ήθελα να πω ένα μήνυμα στα γρήγορα του Κοσμά Χαρμπαντίδη, ο οποίος είπε εδώ, είναι από τους ντροπαλούδες, ξέρεις. Άκουσες, φίλε μου, τι είπε ο φίλος του Ατρομήτου. Ο στόχος μας είναι η έξοδος στην Ευρώπη και ωραία μπάλα. Δηλαδή αυτά ακριβώς που εμές πλη σαφώς ζητάει και ο παδός του Άρη. Άρα, μήπως πρέπει να αλλάξουμε τους στόχους. Όχι, δεν ζητάει αυτά ο παδός του Άρη. Τουλάχιστον εγώ ζητάω τίτλους, Κοσμά. Τίτλους θέλω. Είπαμε, είναι μια μεταβατική χρονιά, αλλά από εδώ και πέρα ανεβαίνουν οι οπίχοι. Άρης ίσον διεκδικητής. Από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε. Και κλείνοντας, εγώ βασικά πέρα από τα ευχαριστήρια που έχω. Α, αυτά τα ευχαριστήρια. Θα κεράζει δύο καφέ σε βάρο και λεπτά. Λοιπόν, Σαββάτο με Κίμη, 6.000 λαός. 4 παρατέταρτο να πούμε. 4 παρατέταρτο, 6.000 λαός. Να καταπιεί την Κίμη, να την καταπιεί να τελειώνουμε. Ότι 19 θέλουμε, 39. Και την Κυριακή, 7 η ώρα, όλα τα μάτς 7 η ώρα είναι, 25.000 στο ναό. Και ας αφήσουμε τα κλαψουρίσματα συν 5 ευρώ και ιστορίες. Τελειώσαμε, ένα μάτς είναι. Ένα μάτς είναι, αυτό. Τα δίνουμε όλα εμείς σαν λαός. Βγαίνουμε τρίτη σαν λαός και να βγάλουμε την ομάδα τέταρτη στους αγωνιστικούς χώρους. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και τον Νίκο τον ηγεσία για την παρουσία του. 2,5 ώρες εκπομπή σήμερα. Να πω ότι αύριο υπάρχει μια περίπτωση μεγάλη η εκπομπή με τον Τάσο να ξεκινήσει στις 8 η ώρα. Θα ενημερωθείτε και από το Λίμπερο αλλά και από τον τοίχο το δικό μου και του Τάσου. Μείνετε συντονισμένοι εσείς στο Λίμπερο. Συνεχίζεται η ενημέρωση. Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Μέχρι τις 12 θα σας κρατήσω συντροφιά. Από μένα τον Νίκο και στην ηχοληψία το φίλο μας τον Γιάννη τον Ζάτση. Να έχετε ένα καλό βράδυ.